και Γιώργος Θεωνάς. Για τον Παναθηναϊκό λοιπόν, να οι τρεις διαιτητές που σήμερα αλλάζει τα πλάνα του, απουσιάζουν, επαναλαμβάνω, Παπαπέτρου, Βιλντόζα και Ματζούκας. Ακούσατε και το Χρήστο Σερέλη να λέει νωρίτερα στο Λεωνίδα Μενεγάκη ότι αναμένει η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μεγαλύτερη πίεση από τους περιφερειακούς του Ολυμπιακού. Είναι λογικό αυτό, από τη στιγμή που ουσιαστικά το μεγαλύτερο βάρος τόσο στην οργάνωση όσο και τη δημιουργία αλλά και την εκτέλεση από πλευράς Παναθηναϊκού θα πέσει στο Κώστας Λούκα, που έτσι κι αλλιώς είναι στο επίκεντρο, είναι το πρόσωπο του αγώνα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, αγωνιστικούς και εξωαγωνιστικούς, όπως εξηγήσαμε. Ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, νομίζω είναι ο Ματίας Λεσόρ, πηγαίνει στα αποδυτήρια, θα μας πει για ποιο λόγο σε λίγο ο Λεωνίδας Μενεγάκης, ενώ παρακολουθούμε και το βίντεο με το οποίο κάθε φορά η ΚΑΕ Ολυμπιακός ετοιμάζει τον κόσμο της για το παιχνίδι που ακολουθεί. Στιγμές, ένδοξες στιγμές από το παρελθόν για τους Πειραιώτες, η παρουσίαση των οποίων σε μερικά δευτερόλεπτα αρχίζει. Πολύ γρήγορα, Λεωνίδα, ο Λεσόρ πήγε στα αποδυτήρια. Είναι κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ή κάτι ασήμαντο? Όχι, όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφόρηση. Προφανώς είναι μια προσωπική ανάγκη της τελευταίας στιγμής. Οπότε θα επιστρέψει, αναμένεται να επιστρέψει πολύ σύντομα ο Γάλλος forward, power forward center του Παναθηναϊκού. Η παρουσίαση λοιπόν και για τους ανταπλούχους Ελλάδας. Και οι δύο ομάδες με περισσότερες μέρες ξεκούρασης σε σχέση με το πρόγραμμα που είχαν την περασμένη εβδομάδα, με διπλή υποχρέωση για την Ευρωλίγκα. Μια μέρα ξεκούρασης παραπάνω για τον Ολυμπιακό που έπαιζε την Πέμπτη εδώ με την ΕΦΕΣ. Παρασκευή ήταν ο αγώνας για την Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια. Με νίκες αμφότερες οι ομάδες έρχονται για το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, που θα δείξει πόσο κοντά βρίσκονται από πλευράς ετοιμότητας και δυναμικότητας. Είπαμε δεν ήταν κριτήριο και δεν θα μπορούσε να είναι έτσι όπως εξελίχθηκε εκείνο το παιχνίδι ο τελικός Super Cup στη Ρόδο, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο παιχνίδι για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και απόψε θα βγουν περισσότερα και πιο ασφαλή σε κάθε περίπτωση συμπεράσματα και για τις δύο ομάδες, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, που όπως έχει προαναγγείλει ο προπονητής του Εργίνα Ταμάν, ετοιμάζεται για διπλή διορθωτική κίνηση. Ψάχνει δύο ξένους, έναν χειριστή δίπλα στο Σλούκα και έναν παίκτη για τη θέση 3, από τη στιγμή που θα λείψει για περισσότερους από δύο μήνες, ίσως δυόμιση, μπορεί και τρεις, ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Πάμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, ενώ βλέπετε τα πλάνα από τους δύο πάγκους με τους δύο head coaches, Γιώργος Μπαρτζόκας, Εργίνα Ταμάν, δύο σπουδαίοι προπονητές με μεγάλες επιτυχίες και με τις ομάδες τους, αλλά βεβαίως και στην Ευρωλίγκα. Πάμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, πρώτα από τους φιλοξενούμενους, το Λεωνίδα Μενεγάκη, για να μας δώσει ό,τι τελευταίο υπάρχει από την πλευρά των Πρασίνων, Λεωνίδα. Στον Παναθηναϊκό, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, περιμένουν αυτή την πίεση που είπε και λίγο νωρίτερα ο coach Σερέλης. Οπωσδήποτε έχουν ετοιμάσει τα πλάνα τους. Δεν ξέρουμε αν αυτή η πίεση μπορεί να απορροφηθεί μόνο από τον Κώστας Λούκα ή και από τον Τζέριαν Γκραντ, καθώς σε πρώτο χρόνο φαίνεται ότι ο Κώστας Μωραΐτης δεν έχει κερδίσει ακόμα την απόλυτη εμπιστοσύνη του Εργίνα Ταμάν, εκτός αν λόγω των ειδικών συνθήκων σήμερα περάσουν δεύτερες σκέψεις από το μυαλό του Τούρκου προπονητή. Οπότε ο Έλληνας διεθνής γκάρτ με πολύ καλή σεζόν πέρσι στο Περιστέρι πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής σήμερα, ώστε να δώσει αναπνοές, να μοιραστεί το χρόνο με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στην περιφέρεια. Άλλωστε, βλέποντάς τον
Έχει δουλέψει πάρα πολύ και στη διάρκεια του καλοκαιριού, το δείχνει και το σώμα του αυτό. Προφανώς περιμένει την ευκαιρία του. Και στην άλλη πλευρά ο Κώστας Χαλβατσιώτης μας ενημερώνει για τις τελευταίες οδηγίες και ό,τι άλλο υπάρχει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ εμείς θα δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα και τις πεντάδες για τον Παναθηναϊκό. Γκάι, Γκραντ, Λεσόρ, Γκριγκόνης, Μίτογλου. Ο Σλούκας θα έρθει από τον πάγκο αυτή τη φορά. Θα δούμε και την πεντάδα του Ολυμπιακού και μετά στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Γκόκαπ, Κάναν, Φαλ, Παπα-Νικολάου και Πίτερς. Η αρχική πεντάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι η πεντάδα που βλέπουμε και στα τελευταία παιχνίδια. Η μοναδική έκπληξη έρχεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού, έκπληξη εντός εισαγωγικών. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει τα παιχνίδια, άλλωστε σημασία έχει ποιος τα τελειώνει και αν τα τελειώνει καλά. Ο Σλούκας δεν είναι στο αρχικό σχήμα, στην αρχική πεντάδα. Κώστα, έχεις το λόγο. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, η μπάλα να πάει στο φαλ στην επίθεση, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει πολλή κίνηση και αλλαγές θέσεων μεταξύ Πίτερς και Κανάν για να δημιουργήσουν με την κίνησή τους αυτή ρήγματα και από την άμυνα τα γνωστά. Πολύ ισχυρή πίεση στην περιφέρεια για να μην μπορεί να δημιουργεί με ευκολία ο Παναθηναϊκός. Απλά να θυμίσουμε για άλλη μια φορά την απουσία του Μακίση και του Σίγμα, δύο παικτών που σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι βασικοί πυλώνες του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Στις 6 Οκτωβρίου, ενώ βλέπουμε τον Εργίνα Ταμάν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και εδώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 78-88 στην παράταση. Το κανονικό, η κανονική διάρκεια του αγώνα είχε ολοκληρωθεί με σκορ 74-74. Στην εκνοή της τέταρτης περίοδου ο Σλούκας είχε αστοχήσει σε ένα σουτ υποπίεση χρόνου και αντιπάλου. Στην παράταση ο Ολυμπιακός με συμπαγή άμυνα δέχτηκε μόλις 4 πόντους και πήρε την νίκη. Σε εκείνο το μάτς ο Πίτερς και ο Γόκαπ ήταν πρώτοι σκόρερ για τους ερυθρόλευκους με 17 πόντους ο καθένας. Ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος που δεν είχε παίξει το Super Cup, στο τελικό του Super Cup στη Ρόδο, ήταν κομβικός με 16 πόντους και καθοριστικά σουτ σε κρίσιμα σημεία. Ο Αϊζέια Κάναν είχε 4-6 τρίποντα και σπουδαία συνεισφορά στην άμυνα, ενώ ο Μιλουτίνοφ είχε προσθέσει 15 πόντους και είχε μαζέψει 7 rebound. Ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το μάτς είχε παίξει 31 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Είχε 20 πόντους με 7-15 σουτ, είχε 3 rebound, 3 assist αλλά και 7 λάθη. Ο Ερναν Γκόμεθ, ο οποίος στο τελικό του Super Cup στη Ρόδο ήταν πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού, σε εκείνο το παιχνίδι είχε σκοράρει 13 αλλά είχε και 10 rebound. Πολύπλευρη συνεισφορά. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το μάτσο, ο Γκριγκόνης με 17. Από τη στιγμή όμως που και οι δύο ομάδες έχουν τις απουσίες που αναφέραμε και νωρίτερα, Σίγμα Μακίσικ για τον Ολυμπιακό, Παπαπέτρου Βιλντόσα και Ματζούκας για τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σήμερα η μπάλα στον αέρα. Ο Φαλ κερδίζει το τζάμπολ, αλλά η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Κάιλ Γκάι. Και έτσι η πρώτη επίθεση στο μεγάλο ντέρμπι των Ιωνίων για την τέταρτη αγωνιστική της Τίχμαν Basket League είναι για τον Παναθηναϊκό. Γκάιλ. Κάιλ Γκάι πίσω από το σκριν για τρεις. Και το πρώτο εύστοχο σουτ στον αγώνα είναι τρίποντο για τον Παναθηναϊκό με τον Κάιλ Γκάι. Παπα-Νικολάου. Παρά λίγο το λάθος, ο Μίτογλου βγήκε μπροστά από τον Πίτερς και άλλαξε πορεία στην μπάλα. Αυτή έφυγε έξω από την πλάγια γραμμή. Για τον Παναθηναϊκό, η ειδοποιός διαφορά είναι η επιστροφή του Μίτογλου, ενώ ο Ολυμπιακός εδώ επανέφερε κάτω από το καλάθι, αλλά στόχισε εξ επαφής ο Παπα-Νικολάου. Ο Μίτογλου δίνει έξτρα όθηση τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση του Παναθηναϊκού και αποτελεί ιδανικό δίδυμο με το Λεσόρ. Γκραντ κράτησε την κατοχή παρά την πίεση του Γκόκαπ, αλλά αστόχησε στο σούτ δύο πόντων από τον αριστερό αγώνα της επίθεσης του Παναθηναϊκού. 0-3 με το τρίποντο του Κάιλ Γκάι. Γκόκαπ δεν παίζει pick and roll με το φαλ. Κυκλοφορούν την μπάλα οι γηπεδούχοι και φτάνει από την baseline μέχρι το lay-up, καθώς πέρασε εύκολα από τον προσωπικό του αντίπαλο ο Πίτερς για το 2-3. Λεσόρ μακριά από το πεδίο δράσης του, χέρι-χέρι για τον Ναγκάι.
Φάουλ από τον Κάναν. Σίγμα και Μακίσικ σε πρώτο πλάνο, αν μπορεί να βοηθήσουν και σήμερα την ομάδα τους. Το καθαρό φάουλ του Κάναν. Πάλι χέρι-χέρι, ο Γκάι παίρνει από το Λεσόρ. Αντίθετα το σκιν του Μίτογλου που έκανε pop-out, εκτελεί για τρεις. Άστοχος ο Μίτογλου, καλό μπλοκάου του φάουλ. Καθαρίζει τη φάση μαζεύοντας το rebound και πασάρει στον Γκόκαπ. Ο Γκάι μπροστά του. Ο Γκόκαπ περιμένει τον Παπα-Νικολάου. Καλή άμυνα του Γκριγκόνης που έκλεψε και πηγαίνει στον εμφυδιασμό για το lay-up, αλλά στοχή εξ επαφής ο Λιθουανός. Γκόκαπ στην άλλη πλευρά του γηπέδου, το transition του Ολυμπιακού, σουτ μέσης απόστασης, άστοχο από τον Πίτερς. Μακρινό rebound του Μίτογλου. Τώρα ευκαιρία του Παναθηναϊκού για εμφυδιασμό, φοβερό στοπ. Ήρθε από πίσω, πήρε τα βήματα του Μίτογλου που δεν περίμενε ότι από πίσω ερχόταν παίκτης του Ολυμπιακού. Ήταν ο Γκόκαπ που τον σταμάτησε. Ειδώντας σε σωστό time, εδώ καθαρά εντυπωσιακά ψηλά. Αλλά η μπάλα μένει για τον Παναθηναϊκό που έχασε ευκαιρία για εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. 2-3, επανέφεραν οι πράσινοι. Γκριγκόνης, Μίτογλου, Γκάι. Σκριν του Μίτογλου, άλλο ένα από το Λεσόρ. Πάει από πίσω ο Αμερικανός, δεν σουτάρει, πασάρει ενώ είχε γυρίσει πλάτη ο Λεσόρ. Λάθος του Γκάι, ευθυδιασμός του Ολυμπιακού. Εύκολο κάρφωμα του Παπα-Νικολάου από το λάθος του Χάι Γκάι. Εδώ και πάλι η προηγούμενη φάση για το 4-3 και το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Pick and roll του Γκάι με το Λεσόρ. Γκραντ από τις 45 μοίρες για 3 στο σίδερο. Ο φάλ χωρίς αντίπαλο για το rebound. Ο Πίτερς με το Μίτογλου. Ο Γκόκαπ στο πλάι. Πλάγιο πικερών με τον Πίτερς. Φαλ για τον Παπα-Νικολάου. Αυτός αντίθετα από το σκριν με τον Γκριγκόνης. Ποστάρει ο Παπα-Νικολάου. Γυρίζει πέφτοντας, εκτελεί. Υπάρχει φάουλ, δύο βολές. Στον Λεωνίδα Μενεγάκη, στον πάκο του Παναθηναϊκού πάμε. Υπάρχει απορία, αλλά καμία διαμαρτυρία για αυτό το σφύριγμα. Απολύτως αποδεκτό γίνεται. Έκανε κάποια νοήματα στον Γκριγκόνης λίγο νωρίτερα ο Ελγκίνα Ταμάν, ζητώντας του να κυκλοφορήσει λίγο καλύτερα την μπάλα σε μια από τις προηγούμενες επιθέσεις, και γενικώς έγινε αποδέκτης σε δύο περιπτώσεις ο Λιθουανός forward των παρατηρήσεων εξ αποστάσεως του προπονητή του, που σε κάποιες περιπτώσεις έχει ζητήσει περισσότερη ταχύτητα. Ένας ευνηδιασμός που βγήκε, κόπηκε από τον γόκαπ όπως είδαμε. Και στην άλλη πλευρά Κώστας Καλβατσιώτης. Δεν έχει διαφοροποιήσει τις οδηγίες του Γιώργος Μπαρτζόκας, ήρεμος. Ούτως ή άλλως οι παίκτες του τηρούν αυτά που του ζήτησε από την αρχή με την άμυνα και στην επίθεση με την κυκλοφορία της μπάλας. Έπειτα από 3 αγωνιστικά λεπτά, ο Ολυμπιακός που βρέθηκε πίσω έπειτα από το αρχικό τρίποντο του Kyle Guy προηγείται τώρα με μία στις δύο βολές του Παπα-Νικολάου, 5-3. Grant. Guy. Σκρίν από το Λεσόρ. Γκάι πάει στην baseline, δεν μπορεί να πασάρει έξω. Διάβασε τη σκέψη του, έκλεψε, αλλά δεν επέστρεψε την μπάλα σε συμπαίκτη του. Ο Γκόκαπ μετά το λάθος. Ο Λεσόρ από το high post και με τη βοήθεια του ταμπλό σκοράρει για το 5-5. Φαλ. Παπα-Νικολάου, κακό spacing, κακές αποστάσεις από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πίτερς χαμηλά για το φαλ. 4-3-2. Ο Γάλλος θα χάσει την μπάλα από το Λεσόρ. Ο Γκραντ θα περάσει στο κέντρο, θα δώσει το Μίτογλου. Αυτό σταματάει την τρίπλα και πασάρει στην άλλη πλευρά στον Γκριγκόνης. Δεν μπόρεσε να βγάλει ευνηδιασμό ο Παναθηναϊκός. Μετά την αλλαγή ο φαλ πάνω στον Λιθουανό. Γκριγκόνης με φαλ. Ο Λεσόρ με τον Πίτερς. Ο Γκριγκόνης δεν είχε καλή γωνία πάσας. Έχει όμως ο Μίτογλου. Θα περάσει την μπάλα στο Λεσόρ. Ασίστ του Μίτογλου. Εύκολο καλάθι του Λεσόρ. Βρήκε γωνία πάσας ο Παναθηναϊκός για το 5-7. Ξανά η φάση. Έβαλε ωραία στην πλάτη του ο Λεσόρ τον Πίτερς. Κάναν πίσω από το screen του φαλ. Άλλη μια φορά οι δυο τους συνεργάζονται. Φάουλ από τον Γκραντ που πήγε να κλέψει την μπάλα από τον Κάναν. 5 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κ.
Κάναν στην επαναφορά. Ο Πίτερς αποδέκτης. Χέρι-χέρι για τον Γκόκαπ. Στην screen of foul. Γκόκαπ για τον Πίτερς. Λάθος πάσα. Μίτογλου. Κλέβει και φτάνει μέχρι το lay-up. Θα αστοχήσει. Ακολουθεί τη φάση όμως ο Kyle Guy και σκοράρει. Διορθώνει την κατάσταση για το 5-9 συν 4 του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Αμερικανός. Στους 5 πόντους ο Guy. Το τρίποντο με το πρώτο σουτ του αγώνα και τώρα το follow. Κάναν. Ανεβάζει τον φαλ. Παίζουν pick and roll. Κάναν για τον Γκόκαπ. Αμέσως η μπάλα για τον φαλ και το κάρφωμα. Ωραίο τριγωνάκι από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά είχαν καλές αποστάσεις στην επίθεση σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί στις δύο προηγούμενες επιθέσεις τους. Και με το κάρφωμα του φαλ το σκορ γίνεται 7-9. Γκραντ. Πιέζει ο Γκόκαπ. Γκάι με τον Κάναν. Ανεβαίνει ο Λεσόρ. Δίνει το screen. Ο Γκάι πέρασε και εκτελεί αμέσως πίσω από το screen. Μακρινό rebound του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Νέα ευκαιρία για τους πράσινους. Λεσόρ. Γκραντ. Περνάει από την baseline. 4-3-2 του φωνάζουν από τον πάγκο. Δεν είχε δει το ρολόι. Πάσαρε στο Λεσόρ. Αυτός προλαβαίνει το χρόνο. Αστοχή. Επιθετικό rebound του Μίτογλου. Που τελειώνει άτσαλα τη φάση. Ο Γκριγκόνης πάλεψε για τη νέα κατοχή του Παναθηναϊκού. 4-17 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Στο μεταξύ υπάρχει τηλεοπτικό time out. Σε ένα λεπτό τα ξαναλέμε από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το πάμε στοίχημα.gr σε καλωσορίζει με σούπερ τριπλή προσφορά γνωριμίας. Τώρα παίζεις εντελώς δωρεάν, χωρίς κατάθεση. Μέσα σε όλη τη δράση. Με live streaming στους αγώνες της Ευρωλίγκας και του NBA είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι στοίχημα. Leasing από άλλο πλανήτη. Με 0% προκαταβολή και χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Μπες τώρα στο leasingplanet.gr. Το time out ολοκληρώνεται σιγά σιγά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Γιώργος Μπατζόκας ολοκλήρωσε πρώτος τις οδηγίες προς τους παίκτες του. Παπα-Νικολάου επιστρέφει, ο Πίτερς επιστρέφει, ο Φαλ και ο Κάναν επιστρέφουν. Το ίδιο και ο Γκόκαπ. Συνεπώς, Κώστα Χαλβατσιώτη, δεν υπάρχουν αλλαγές στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ναι, Βαγγέλη, τρία πράγματα ζήτησε. Πρώτον, να χρησιμοποιήσουν τα φάουλ. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε lay-up σαν αυτά που επιτρέψαμε. Γιατί ακόμα έχει δύο, είχε να δώσει φάουλ και άλλα. Δεύτερον, τα rebound, να μην χαθούν άλλα rebound, γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός στην προηγούμενη φάση. Και το τρίτο, να έχετε υπομονή, σας παρακαλώ, να έχετε υπομονή στην επίθεση και να κυκλοφορήσετε περισσότερο την μπάλα. Θα δούμε την επίθεση του Παναθηναϊκού και μετά θα πάμε στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Προσπάθησε να κλέψει, δεν τα κατάφερε ο Παπα-Νικολάου. Γκάι, που παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Και εδώ το ίδιο θα κάνει, αστοχή από τα 5 μέτρα και τώρα ο Λεωνίδας Μενεγάκης μας ενημερώνει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Προσπάθησαν να εφαρμόσουν το σύστημα που είπε ο Τούρκος προπονητής, το 2 κάτω. Ενώ ο Λούκας, Λεωνίδα. Ναι, έκανε αρκετή ώρα τώρα, αρκετά δευτερόλεπτα τώρα διατατικές ασκήσεις, όπου να είναι θα μπει στο παιχνίδι. Και ο πρώην Ερυθρόλευκος, νυν πράσινος γκάρτ, έλεγε λοιπόν ο Αταμάν σε το διακόπτω, σύστημα. Τελειώνει ο χρόνος, ο Γκόκαπ θα στοχίσει, ο Φάλ όμως θα πάρει το επιθετικό rebound, θα δώσει στον Πίτερς καλάθι. Μετά τη συνεργασία των δύο ψηλών, Φαλ και Πίτερς για τον Ολυμπιακό, που ισοφαρίζει το παιχνίδι στους 9 πόντους. Ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ, γρήγορα όμως, Λεωνίδα. Ήταν ένα σύστημα, εν πάση περιπτώσει, που δεν βγήκε όπως ακριβώς το ήθελε. Και από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιες οδηγίες προς τον Γκραντ να δει και λίγο το ένας εναντίον ενός. Πάλι προσπάθησε να παίξει άμυνα από μπροστά ο Παπα-Νικολάου, ούτε τώρα κατάφερε να κλέψει. Γκριγκόνης. 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό που έχει καθυστερήσει να εκδηλώσει επίθεση. Γκριγκόνης, ο Λιθουανός, βλέπει ότι τελειώνει ο χρόνος. Εκτελεί, είναι άστοχος. Ο Παπα-Νικολάου θα σώσει την κατοχή. Πράγματι, πετώντας την μπάλα πάνω στον Φαλ, σώζει την κατοχή εδώ για τον Ολυμπιακό. 3 λεπτά ακόμα. Χαμηλό σκορ, πολύ χαμηλό σκορ. 9-9. Γκόκαπ πέρασε. Η πάσα για τον Φαλ που δεν μπορεί να καρφώσει απέναντι στον συμπατριώτη του. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ και δύο βολές. Ενώ ο Σλούκας ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι. Το ίδιο και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ για τον Παναθηναϊκό. Κώστας Σλούκας. Για πρώτη φορά στο παρκέ του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ως αρχηγός του Παναθηναϊκού. Η κάμερα πάνω του.
και τα λέιζερ και γι' αυτό οι ανακοινώσεις από τα μικρόφωνα του γηπέδου. Ενώ οι διαιτητές πήγαν στην γραμματεία και ζήτησαν να καταγραφεί το γεγονός. 9-9. 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο φαλ στη γραμμή για ένα ζευγάρι βολών. Έξω η πρώτη. Μηδέν στις δύο. Ο Λεσόρ και ο Γκραν τελικά για την κατοχή του Παναθηναϊκού, που έχει νέα ευκαιρία να ξαναπάρει το προβάδισμα. Ο Γκραντ για το Χουάντσο και αυτός για το Σλούκα. Σλούκας δημιουργεί για το σούτ του Μίτογλου. Άστοχο. Μαζεύει ο Παπανικολάου. Θα δώσει για τον Κάναν. Αυτός θα περάσει από την άμυνα του Γκραντ. Στη γωνία ο Πίτερς. Χτυπάει στο close out και πασάρει στον Κάναν. Αφύλακτος από τη γωνία για τρεις. Άστοχος Πίτερς. Επιθετικό rebound ξανά για τον Κάναν. Και αυτός επιχείρη νέωση από το ίδιο σημείο. Δύο τρίποντα του Κάναν. Ένα άστοχο. Ένα εύστοχο. Και 12-9. 2 και 10 πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Η πίεση στο Σλούκα. Το retreat. Η οπισθοχώρηση, το βήμα πίσω ή βήμα στο πλάι μερικές φορές. Είδε γήπεδο, πάσαρε σωστά ο Σλούκας και τώρα εκτελεί από τις 45 μοίρες για τρεις. Ταμπλό, σίδερο και έξω. Αλλά ο Χουάντσο είναι στο επιθετικό rebound και ο Παναθηναϊκός έχει νέα ευκαιρία. Φάουλ του Παπανικολάου στο mismatch με το Λεσόρ. Στο χαμηλό post. Εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού που έκανε το φάουλ. Ενώ ο Μουσταφά Φάλ αποσύρεται για να περάσει στη θέση του ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, την ώρα που αποχωρεί για τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ντίνος Μίτογλου. Το φάουλ του Παπανικολάου νωρίτερα στο Λεσόρ. Επανέφερε ο Παναθηναϊκός. Γκραντ, Σλούκας, Λεσόρ, Γκριγκόνης και Χουάντσο είναι η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Χουάντσο χτυπάει στο close out. Πασάρει στον Γκριγκόνης. Άλλο ένα close out. Το φλότερ του Λιθουανού είναι μέσα. 12-11. Ακριβώς σε λήξη χρόνου. Buzzer beater από τον Αμάριους Γκριγκόνης που κατεβάζει την διαφορά στον έναν. 1,5 λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο walk-up μετά το screen του Μιλουτίνοφ θα δώσει στον Πίτερς. Αυτός αλλάζει πλευρά για τον Κάναν. Walk-up, pick and roll με το τεσάρι με τον Πίτερς. Μένει με τον Χουάντσο. Πασάρει στο Μιλουτίνοφ. Από τη γραμμή των ελευθέρων βολών αστοχεί ο Μιλουτίνοφ ο ίδιος για το επιθετικό rebound. Κόβεται από το Λεσόρ στη συνέχεια της φάσης. Χουάντσο, Σλούκας, pick and roll με το Λεσόρ. Θέλει να σπάσει το screen, τον ακολουθεί από πίσω ο Γουόκαπ. Ο Σλούκας με ταμπλό, αστοχή. Μακρινό rebound του Παπανικολάου. Γουόκαπ στον εφηδιασμό. Κάναν για τρεις, είναι άστοχος. Ο Λεσόρ σε καλύτερη θέση έβαλε στην πλάτη του το Μιλουτίνοφ. Μαζεύει το rebound, 12-11. Παιχνίδι τουλάχιστον δύο κατοχών μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Σλούκας πέρασε. Δίνει στο Λεσόρ, αυτός πάει χαμηλά με ταμπλό, δεν μπορεί να νικήσει τον Μιλουτίνοφ. Ο Σλούκας θα επιχειρήσει πολλές φορές να πασάρει στο σημείο που θέλει ο Λεσόρ για να πιάσει την μπάλα να καρφώσει. Αυτή τη φορά δεν ήταν καλά εκδηλωμένο το pick and roll. Βεβαίως είχε ευκαιρία ο Λεσόρ, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό. Τελειώνει ο χρόνος, το βλέπει ο Παπανικολάου, αστοχή για τρεις. Ο Λεσόρ σε ένα ακόμη rebound. Ο Γκραντ θα πετάξει την μπάλα από μακριά. Airball τέλος πρώτης περιόδου. Πολύ χαμηλό σκορ. Είναι δείγμα του άγχους, της πίεσης, της νευρικότητας, αλλά ασφαλώς και της αστοχίας των δύο ομάδων. 12-11. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Κάνει το Πάμε Στοίχημα τόσο ξεχωριστό. Οι ομάδες που παίζουν παραδοσιακά και αυτές που έχουν βάλει την τεχνολογία στο παιχνίδι τους. Γιατί τι είμαστε στο Πάμε Στοίχημα? Περισσότερες από 3.000 ομάδες με μία κοινή αγάπη. Πάμε Στοίχημα. Εδώ παίζουμε. Για κάποιες αποφάσεις σου μπορείς να είσαι σίγουρος. Όπως για την απόφασή σου να επιλέξεις Hertz Leasing που σου προσφέρει μήνα εξαργύρωσης από το Miles & Bonus της Aegean. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση. Θέλω να βλέπω μπάσκετ ολοκλήρη της γης. Και στους αγώνες μπάσκετ, αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με ακόμα πιο πλούσια και διαδραστική live streaming εμπειρία, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet.
Νέα BMW iX1. Τώρα δική σου με 39.400 ευρώ. Με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης και εγγύηση τιμής BMW. Εσύ, σκουριάσαμε! Εσύ, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι! Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά, κι όλη μέρα γελάς λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Στοίχημα, ένα με την ομάδα. Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επιστροφή στη δράση για τη δεύτερη περίοδο έπειτα από ένα πρώτο δεκάλεπτο μεγάλης αστοχίας για τις δύο ομάδες. Η επαναφορά και η πρώτη επίθεση αυτή την περίοδο ήταν για τον Ολυμπιακό που έχει και Williams Goss και Λαρετζάκη στην πεντάδα του. Airball, ο Πίτερς δεν μπορεί να σώσει την κατοχή, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάμε για τις οδηγίες των προπονητών. Από τις παρυφές των δύο πάγκων μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι. Πρώτα στην πλευρά των φιλοξενούμενων, στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Μία πιθανή εκτέλεση με τρεις παραλλαγές σε δεξιοεγγύνα. Ταμάν με κίνηση του Γκάι, 45 μοίρες. Η πρώτη εκδοχή για τρίποντο. Pick and pop την ίδια στιγμή από τον Γκριγκόνης. Με κίνηση δηλαδή στην περίμετρο για να στάρει και αυτός. Ή ο Σλούκας, ένα πλάγιο, ένα side pick and roll από την δεξιά, από την αριστερή πλευρά της επίθεσης. Γουάντσο για τρεις και για το προβάδισμα του Παναθηναϊκού, 12-14. Στην πρώτη περίοδο ο Παναθηναϊκός είχε 1 στα 8 τρίποντα. Βάζει το πρώτο τώρα ο Χουάντσο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Κλέβει και πάει στον ευνηδιασμό ο Ισπανός. Παρεμβάλλεται ο Γόκαπ και βγάζει την μπάλα εκτός γρήγορα και στον Κώστα Χαλβατσιώτη για την πλευρά του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ έντονες φωνές στον Πίτερς για το προηγούμενο τρίποντο, γιατί αυτός είχε την ευθύνη της άμυνας στον Ναγκομές. Από εκεί και πέρα στην επίθεση πολλές παρατηρήσεις. Θέλει πολύ καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Γρήγορο passing game. Και Μπαλτσερόφσκι στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Πάνω στον Γκριγκόνης ο Λαρετζάκης. Ο Μπαλτσερόφσκι έδωσε το screen. Λάθος η πάσα του. Όμως κλέβει ο Williams Goss και φτάνει μέχρι το lay-up. Δεν μπορούσε εκεί να τον σταματήσει ο Kyle Guy. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει τώρα. 14-14. Εδώ η λάθος πάσα του Γκριγκόνης. Η καλή άμυνα στην άλλη πλευρά της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Στην αδύνατη πλευρά από τον Williams Goss. Και φάουλ τώρα από τον Λαρετζάκη. Ο Ολυμπιακός είχε 1 στα 5 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Γκριγκόνης στην επαναφορά για τον Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ. Αυτός από την baseline με ταμπλό αστόχησε και ο ίδιος θα βγάλει την μπάλα έξω. Εδώ ο Χουάντσο επιστρέφει στην άμυνά του και ξανά η προσπάθειά του νωρίτερα. Παναθηναϊκός πίεσε για λίγο. Ο Γκόκαπ τώρα θα περάσει χωρίς πρόβλημα το κέντρο, γιατί ο Γκάι τον περιμένει στο μισογήπεδο. Ο Πίτερς τραβάει μακριά το Χουάντσο, το ίδιο και ο Μιλουτίνοφ τον Μπαλτσερόφσκι. Γκόκαπ. Η κυκλοφορία από τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά το επιθετικό φάουλ στο screen που επιχείρησε στο πλάι ο Γκόκαπ. Αλλαγή κατοχής. Ο Γκριγκόνης στον πάγκο, ο Γκραντ επιστρέφει. Με τρία γκάρτ τώρα ο Παναθηναϊκός. Γκραντ, Σλούκας και Γκάι. Λογικά θα εναλλάσσονται στις περιφερειακές θέσεις. Ο Χουάντσο βεβαίως στο 4. Και ο Μπαλτσερόφσκι στο 5. Ο Σλούκας πίσω από το screen παίρνει την επιλογή. Αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν άστοχο. Ο Γκος μετά το rebound. Αλλάζει κατεύθυνση, περνάει για το Μιλουτίνοφ. Αυτός κερδίζει φάουλ από το Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ που σηκώνει αμέσως το χέρι του. Και δύο βολές για τον σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού. Σαφής η εντολή του Μπαρτζόκα να περάσει η μπάλα στον Μιλουτίνοφ. Ενώ ο Σλούκας αποσύρεται και στη θέση του ο Δημήτρης Μωραΐτης. Κώστας Σλούκας έπαιξε 5 λεπτά. Αστόχησε σε 3 σουτ που επιχείρησε, 2 τρίποντα, 1 δίποντο και αποσύρεται. Πηγαίνει κοντά του Εργκίνα Ταμάν.
ο Μωραΐτης στη θέση του. Συνεχίζει πάντως με το σχήμα με τα τρία γκάρντ ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Μιλουτίνοφ είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Ο Ολυμπιακός έχει μία στις 5, ο Παναθηναϊκός δεν έχει εκτελέσει βολή ακόμα. 8 λεπτά για το ημίχρονο. 14-14, πολύ χαμηλό σκορ. Μέχρι στιγμής κυριαρχούν οι άμυνες, αλλά βεβαίως δεν είναι μόνο οι άμυνες, είναι και η αστοχία των παικτών, γιατί κάποια σου ήταν ελεύθερα. Ελεύθερα μεν, βιαστικά δε. Μία στις δύο βολές από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά με έναν, 15-14. Ο Γόκαπ αποσύρεται. Ο Μπρασδέικη στη θέση του. Εδώ ο Κάναδο Λιθουανός. Η τελευταία προσθήκη των Ερυθρολεύκων. Γκάι, πάρα λίγο το λάθος, διορθώνει ο Μπαλτσερόφσκι, Μωραΐτης, ενώ ο Αταμάν σήκωσε και πάλι το Σλούκα. Πάλι κλέψιμο στην αδύνατη πλευρά, αυτή τη φορά από το Λαρετζάκι, που δεν τελειώνει καλά τη φάση, ακολουθεί ο Γκος, δεν μπορεί να σκοράρει, με το tip-in τα καταφέρνει για τον Ολυμπιακό Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και 17-14, time-out υπάρχει και βεβαίως μετά το time-out θα επιστρέψει ο Σλούκας. Άλλη μία λάθος πάσα, ή αν προτιμάτε, άλλη μία καλή άμυνα στην αδύνατη πλευρά από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αστόχησε ο Λαρετζάκης, αστόχησε ο Williams Γκος. Έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού ο Μιλουτίνοφ. Διαφημίσεις, σε 60 δευτερόλεπτα επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με 24-ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση πελατών και άμεση διευθέτηση ετοιμάτων, είμαστε όλοι Στοίχημαν. Επιλέγω Μαλτέζος. Ψάχνεις αυτοκίνητο με μηνιαία συνδρομή? Instacart.gr. Το ευέλικτο leasing. Η ώρα Ελλάδος άλλαξε. Καλέστε τώρα 14 8 14. Leasing από άλλο πλανήτη. Με 0% προκαταβολή και χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Μπες τώρα στο leasingplanet.gr. Για φίλους, συγγενείς, μαστόρια, βαπόρια, νοσοκομεία, φαρμακεία, ξενοδοχεία, πανδοχεία, ανθοπολία, θέατρα, σινεμά, μπουζούκια, κουτούκια. 11-8-80-80. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πάλι, και πάμε στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Όπως καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, τάκουσε ο Μωραΐτης, πήρε την ευκαιρία, του έκανε τα λάθη. Ο Εργίνα Ταμάν του είπε να πάει στην άκρη του πάγκου. Δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από εκεί και πέρα, ζήτησε ένα σύστημα με τον Γκραντ να προσπαθήσει να κινηθεί χαμηλά και να σκοράρει. Και στον Κώστα Χαλβατσιώτη, ενώ ο Σλούκας θα πάρει το φάουλ από τον Williams Γκος. Κώστα. Ο Γκος ήταν ο παίκτης που πήρε την οδηγία να αναλάβει τον Σλούκα και κατά τα άλλα πάλι η ίδια παρατήρηση ακόμα και στον ευνηδιασμό να βλέπετε ποιος έρχεται από πίσω σας, γιατί προηγουμένως χρειάστηκε τριπλή προσπάθεια για το καλάθι να σιγουρέψουμε τους ευνηδιασμούς. Πάσες γρήγορες και καλές. Όπως ήταν αναμενόμενο, από το του Βιλντόσα πιέζει πάρα πολύ τα γκάρτ του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακός και ειδικά το Σλούκα που πήρε δύο ανάσες και ξαναγύρισε στο παιχνίδι. Γκραντ με τον Πίτερς μετά τις αλλαγές. Γκραντ έχει μισμάτσο Χουάντσο με το Λαρετζάκι. Ο Μπαλτσερόφσκι δεν τον είδε. Έδωσε στον Γκραντ. Αυτός μένει με τον Μιλουτίνο. 2-1 στη λήξη του χρόνου. Πασάρι μέσα στην κυκλοφορία. Λάθος του Γκραντ. Κλέβει ο Λαρετζάκης. Καθυστέρησε ο Παναθηναϊκός να επιτεθεί. Williams Γκος. Περνάει το Σλούκα. Πασάρι στο Μιλουτίνοφ. Αφύλακτος αυτός, αλλά δεν μπορεί να σουτάρει από τόσο μακριά. Θα το κάνει ο Λαρετζάκης πίσω από το σκριν. Είναι κοντό το σουτ. Μαζεύει ο Χουάντσο. Δίνει στον Γκριγκόνης. Γκραντ στον ευνηδιασμό. Πέρασε όλη την άμυνα μέχρι το lay-up. Ο Τζέριαν Γκραντ σκοράρει για να κατεβάσει την διαφορά στον έναν. 17-16. Χτυπάει στο transition. Χτυπάει στο ανοιχτό γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Williams Γκος. Πίτερς. Και τώρα Λαρετζάκης. Λαρετζάκης ανάμεσα από δύο κόβεται. Ο ίδιος μαζεύει και πάλι την μπάλα. Πίτερς αφύλακτος για τρεις. Άστοχος. Μιλουτίνοφ κυρίαρχος. Παίρνει το επιθετικό rebound και το φάουλ του Μπαλτσερόφσκι που σηκώνει αμέσως το χέρι του. Εδώ το stop από τον Πολωνό νωρίτερα. Και στη συνέχεια το φάουλ πάνω στον Μιλουτίνοφ. 6 και 22 για το ημίχρονο. Ολυμπιακός 17, Παναθηναϊκός 16. Επαναφορά για τον Μιλουτίνοφ. Είναι επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό. Πίτερς. Williams Γκος.
Βάζει στην πλάτη του το Σλούκα. Προστατεύει την μπάλα και πηγαίνει μέχρι το lay-up. Του έδωσε ωραία το χώρο ο Μιλουτίνοφ. Με το κορμί του άνοιξε διάδρομο για να φτάσει στο lay-up ο Williams Goss. 19-16. Τζέριαν Γκραντ. Από τα δύο μέτρα θα ευστοχήσει. Πολύ ωραία εκτέλεση του Τζέριαν Γκραντ που διάβασε την άμυνα και απαντάει αμέσως στο καλάθι του Goss. 19-18. Το ίδιο από τον Williams Goss. Βάζει πάλι στην πλάτη του το Σλούκα. Συνεργάζεται με τον Μιλουτίνοφ. Περνάει το Σλούκα. Με ταμπλό θα τελειώσει τη φάση. 21-18. Πανομοιότυπες φάσεις από Τζέριαν Γκραντ και Williams Goss. Γκραντ ξανά. Ο Σλούκας περισσότερο στο 2. Ο Γκριγόνης είναι τώρα στο 3. 4 ο Χουάντσο. 5 ο Μπαλτσερόφσκι. Γκραντ με τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να περάσει. Πάσα στο πλάι. Ο Σλούκας εκτελεί. Είναι σου τριών πόντων. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μπαίνει και βγαίνει. In and out που λένε οι Αμερικανοί. Μένει το 21-18. Στου δρόμου τα μισά. Για τη δεύτερη περίοδο. Williams Goss. Θα πασάρει στο Μιλουτίνοφ. Ο Γκριγόνης θα βγάλει την μπάλα έξω από την τελική γραμμή. Είναι για τον Ολυμπιακό για 14 δευτερόλεπτα. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο Σλούκας έξω. Μέσα ο Καλιγκάη. Φρεσκάρει συνέχεια την περιφέρειά του ο Εργίνα Ταμάν. Ξέρει ότι οι περιφερειακοί του σήμερα πόντες του Βιλντόσα θα δεχτούν πολύ μεγάλη πίεση. Επανέφερε ο Ολυμπιακός. Μπρασδέικης. Williams Goss. Σκριν του Μιλουτίνοφ. Williams Goss. Υψώνει. Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να πιάσει καλά την μπάλα. Ο Μπαλτσερόφσκι και τελικά ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ για τον Κάιλ Γκάι. Γκάι με τον Πίτερς μπροστά του. Σκριν του Μπαλτσερόφσκι. Γκάι έξω για τον Τζέριαν Γκραντ. Ξανά ο Γκάι. Ο Μπαλτσερόφσκι ζητάει την μπάλα στο χαμηλό post. Παίζει με τον Πίτερς. Dub team και από τον Λαρετζάκη εκεί. Η πάσα για τον Γκριγόνης. Φάουλ του Williams Goss. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Δεύτερο προσωπικό για τον Williams Goss. Εδώ. Ο Williams Goss στον πάγκο. Ο Γουόκαπ επιστρέφει. Ολυμπιακός 21, Παναθηναϊκός 18, 4 και 47 για το ημίχρονο. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο με το που έπιασε την μπάλα δεν εκτέλεσε. Μπαλτσερόφσκι για τον Γκριγόνης. Ο Λιθουανός θα κάνει το σουτ πάνω σε κίνηση, στο σίδερο, στα χέρια του Πίτερς. Και ο Γκόκαπ θα οργανώσει για τον Ολυμπιακό. Βιαστική η επίθεση του Γκριγόνης για τον Παναθηναϊκό νωρίτερα. Πιέζει ο Μπαλτσερόφσκι, κάνει το δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Νομίζω από υπερβάλλοντα ζήλο. Πολύ μακριά από το πεδίο δράση του Μιλουτίνοφ. Δεν απειλούσε σε καμία περίπτωση εδώ. Με υπερένταση έπιασε την μπάλα. Κοιτάξτε πώς απλώνεται ο Μιλουτίνοφ. Απλώνει τα χέρια του και το κορμί του. Πιέζει για να κλέψει ο Μπαλτσερόφσκι. Χρεώνεται με δεύτερο φάουλ. 4,5 λεπτά για το ημίχρονο. Γκόκαπ. Σκαστή πάσα για τον Παπα-Νικολάου που γύρισε στο μάτς. Μιλουτίνοφ, σκαστή πάσα καταπληκτική για τον Λαρετζάκη. Δεν υπήρξε δεύτερη γραμμή άμυνας για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε, playmaker ρακέτας, point center ο Μιλουτίνοφ και ο Λαρετζάκης. Εύκολη υπόθεση το 23-18 με το lay-up. Ο Γκραντ θέλει να απαντήσει με σου τριών πόντων, με το ζόρι έφτασε η μπάλα. Προς το καλάθι του Ολυμπιακού μάζεψε ο Γκόκαπ. Παπα-Νικολάου στη γωνία. Μπρασδέικης με τον Γκραντ θέλει να χτυπήσει το close out. Ο Γκραντ παίζει καλή άμυνα. Αφήνει ο Μπρασδέικης για τον Λαρετζάκη που πέρασε από την baseline. Πασάρει στο Μιλουτίνοφ. Αυτό θα καρφώσει και θα πάρει και το maximum σε αυτή τη φάση. Γιατί ο Μπαλτσερόφσκι κάνει και το foul. Τρίτο προσωπικό του και δίνει και συμπληρωματική βολή στο Μιλουτίνοφ. Το χειρότερο σενάριο σε αυτή τη φάση για τον Παναθηναϊκό. Από την baseline ο Λαρετζάκης. Πάει ο Μπαλτσερόφσκι πάνω του καθώς έχει φύγει από το μαρκάρισμα του Χουάντσο ο Λαρετζάκης. Ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Μιλουτίνοφ καρφώνει, που κάνει το φάουλ ο Μπαλτσερόφσκι τρίτο και συμπληρωματική βολή για τον Μιλουτίνοφ που πανηγυρίζει βγάζοντας μια δυνατή κραυγή. Time out από τον Αταμάν. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Με ακόμα πιο πλούσια εμπειρία live streaming και στους αγώνες μπάσκετ, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Σκόντα Καμίκ με 19.900 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Σκόντα.
Στο Stock Center της Velmar, το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θα πάρετε είναι το νέο αυτοκίνητο που θα χωρέσει όλες τις προσωπικές σας στιγμές. Γι' αυτό διασφαλίζουμε το νέο μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο με 5 χρόνια εγγύηση. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Από το 19-18 τρέχει σε ρί Ολυμπιακός, 25-18, 6-0 και μπορεί να το κάνει 7-0 εάν ευτοχίσει και στη συμπληρωματική βολή ο Μιλουτίνοφ. Στον Λεωνίδα Μενεγάκη δίνω το λόγο, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Καταρχήν να δούμε πόσοι παίκτες θα παίξουν, γιατί είναι ένας παραπάνω. Και ο Γκραντ επιστρέφει. Συνέχισε ο Λεωνίδα τώρα. Και ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ. Και έχει δείξει για όταν θα έχει κάτοχο στην μπάλα ο Παναθηναϊκός, ο Γκίνα Ταμάν, ένα pick and roll με τον Λεσόρο, ο οποίος επανέρχεται, και ο Ερναγκόμεθ θα κάνει pop-out. Και στον Κώστα Καλβατσιώτη. Να προσέξει το Μίτογλου, είπε στον Κώστα Παπανικολάου που θα παίξει το 4 αμυνά, και για την επίθεση επανέλαβε ακριβώς το ίδιο. Θέλω να είμαστε περισσότερο υπομονητικοί στην κυκλοφορία της μπάλας. Πιο πολλές πάσες. Αστοχή συμπληρωματική βολή ο Μιλουτίνοφ. Τώρα η διαφορά στο σχήμα του Παναθηναϊκού που επιστρέφει με το βασικό δίδυμο ψηλών, δηλαδή Μίτογλου Λεσόρ, είναι ότι ο Χουάντσο πηγαίνει στο 3. Το είχε προαναγγείλει ο Αταμάν. Έπαιξε μερικά λεπτά στον αγώνα της Ευρωλίγκας και τώρα ξαναπαίζει στο 3 ο Χουάντσο, που εδώ υποδέχεται την πάσα του Μίτογλου. Αστοχή όμως ο Ισπανός, εξεπαθής Σλούκας και Γκάι, οι άλλοι δύο περιφερειακοί. Μπρασδέικης με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, πέρασε με ταμπλό ο Καναδολιθουανός, σκοράρει. Για το 27-18, 8-0 το σερί τώρα από το 19-18 του Ολυμπιακού. Σλούκας, 3 και 17 πριν από το ημίχρονο. Σκριν του Λεσόρ, Σλούκας, πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Γκάι, άλλη μία πάσα. Χουάντσο Ερναγκόμεθ από τη γωνία για 3, τώρα σημαδεύει σωστά ο Ισπανός για το 27-21 και σταματάει εδώ το σερί του Ολυμπιακού. Walk-up. Σκρίνα το Μιλουτίνοφ. Μπρασδέικης από την κορυφή της επίθεσης στο σίδερο των σουτριών πόντων. Εύκολο rebound του Μίτογλου. Ο Σλούκας θα περάσει αργά-αργά το κέντρο. Ο Walk-up τον περιμένει τώρα στο μισό γήπεδο. Σλούκας. Πίσω από το σκριν του Λεσόρ. Πασάρει στον Κάιλ Γκάι και αυτός για τρεις. Αλλά θα αστοχίσει. Εύκολο rebound του Παπανικολάου. Walk-up. Παπανικολάου. Και Μπρασδέικης. Μιλουτίνοφ χέρι-χέρι για τον Γκόκαπ και τώρα ξεκινάει την επίθεση του Ολυμπιακός. Παπανικολάου. Παπανικολάου, ανοιχτή διάβαση, δεν τελειώνει καλά τη φάση με το lay-up, παρότι δεν υπήρχε αντίπαλος μπροστά του. Σλούκας, τρίπλα πίσω από την πλάτη. Σλούκας, η μπάλα θα φτάσει στον Μίτογλου, καθώς παρενευλήθη χέρι παίκτη του Ολυμπιακού για τον deflection. Εποφελήθηκε ο Μίτογλου. Κοιτάξτε εδώ τη φάση. Θέλει να πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Ο Μπρασδέικης βάζει τα χέρια του. Η μπάλα πάει στο Μίτογλου που σκοράρει για το 27-23. Time out του Μπαρτζόκα. Τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Με ακόμα πιο πλούσια εμπειρία live streaming και στους αγώνες μπάσκετ, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Σε πάνω από 60 χώρες. Στα πιο σημαντικά έργα και το σπίτι σας, μία είναι η λύση. Υπερδέσμο, το παγκόσμιο υπερστεγανοτικό. Σωστά, Δερίνης και Φιλίας. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός 27, Παναθηναϊκός 23. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 στα 14 τρίποντα, 7-19 δίποντα. Ο Ολυμπιακός έχει 11-20 δίποντα, 1-8 τρίποντα. 23 rebound για τον Ολυμπιακό, 18 για τον Παναθηναϊκό. 4 κλεψίματα για τον Ολυμπιακό, 5 για τον Παναθηναϊκό. 6 λάθη για τους γηπεδούχους, 4 για τους φιλοξενούμενους. 8 assist για τους ερυθρόλευκους, 7 για τους πράσινους. 1 block από τον Γκόκαπ για τον Ολυμπιακό, 2 block από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ένα μπλοκ από τον Μπαλτσερόφσκι και ένα από τον Μίτογλου. Για τις οδηγίες των προπονητών πάμε τώρα στον πάγκο του Ολυμπιακού, στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Μπορεί να φαίνεται ότι αυτά που λέω εγώ επαναλαμβάνονται, αλλά ακριβώς τα ίδια επαναλαμβάνει ο Μπατζόκας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: μα καλά, πόσες φορές σας είπα ότι πρέπει να κυκλοφορούμε την μπάλα και να δίνουμε πάσα. Και έκανε παρατήρηση στον Παπα-Νικολάου που όταν πήγε για το lay-up περίμενε δίπλα του Μιλουτίνοφ, μπορούσε να σιγουρέψει το καλάθι με τον Μιλουτίνοφ. Και οι υπόλοιπες παρατηρήσεις αφορούσαν το Λαρετζάκι, γιατί στην άμυνα με τις αλλαγές
άφηνε τον παίκτη ο οποίος ήταν για αυτόν όταν γινόταν άμυνα με αλλαγές. Βραζδέκης με το Μίτογλου, η reverse κίνηση, τον σταματάει ο Μίτογλου, μαζεύει ο Λεσόρ. Ο Γκάι δεν βιάζεται. Ο Παναθηναϊκός δεν χτυπάει αυτή τη φορά σε πρωτεύοντα ευνηδιασμό, πάει σε οργανωμένη επίθεση. Ο Σλούκας. Ο Λαρετζάκης κοντά του, ο Σλούκας. Παίρνει διαδοχικά στην από Λεσόρ και Χουάντσο. Ο Ισπανός έμεινε πίσω μετά το pop-out για το σούτ τριών πόντων, αλλά ήταν άστοχο. Ο Γουόκαπ για το rebound του Ολυμπιακού. Ο Μπρασδέικης για το Γουόκαπ. Επιστρέφει και ο Μίτογλου. Είχε αριθμητική υπεροχή μέχρι να γυρίσει ο Μίτογλου. 5 εναντίον 4 δεν είναι εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Γουόκαπ. Μπρασδέικης. Λαρετζάκης πάνω στην άμυνα του Χουάντσο για 3. Μάλιστα, ένα πολύ δύσκολο σουτ τριών πόντων από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη για το 30-23 και ο λόγος τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Το σχέδιο για την προηγούμενη επίθεση ήταν να κατεβάσει λίγο ο Μίτογλου, να πασάρει και να κόψει χαμηλά στα αριστερά, να πάει μπάλα στο Σλούκα και αυτός να παίξει με το Χουάντσο. Δεν το έδωσε η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας εδώ διαβάζει καταπληκτικά την άμυνα μετά την αλλαγή. Κερδίζει στο ένα εναντίον ενός τον Μπρασδέικης και όχι απλά τον κερδίζει. Ο Κώστας Λούκας παίρνει και το maximum εδώ από τον Καναδολιθουανό. Καλάθι και φάουλ και αυτό. Παρακαλώ, είναι το πρώτο καλάθι του Σλούκα στο ντέρμπι. 52,9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Νωρίτερα ο Μπρασδέικης δεν μπόρεσε να σκοράρει πάνω στην άμυνα του Μίτογλου και εδώ δεν μπόρεσε να σταματήσει το Σλούκα, του έκανε και το φάουλ. 52,9 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο, πρώτο καλάθι του Σλούκα που έχει δικαίωμα και για συμπληρωματική βολή. 30-25 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει προηγηθεί ακόμα και με 9 από τις διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει το προβάδισμά του μέχρι τους 4. Τώρα ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4, 30-26. Ο Σλούκας αποσύρεται. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκριγκόνης, Χουάντσο, Μίτογλου, Λεσόρ και Γκραντ. Ο Ολυμπιακός με Παπα-Νικολάου, Μπρασδέικης, Γουόκαπ, Λαρετζάκη και Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου. Ο Λεσόρ, όπως και ο Μπαλτσερόφσκι, προσπάθησε πολύ μακριά εδώ να κλέψει την μπάλα. Σε μια αντίστοιχη φάση ο Μπαλτσερόφσκι χρεώθηκε με το τρίτο του προσωπικό φάουλ. Αυτό είναι το δεύτερο του Λεσόρ. Ο Γκραντ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για βολές με τον Μιλουτίνοφ, πηγαίνει στον πάγκο, αλλαγή χάντμπολ για τον Αταμάν, για την επίθεση ο Σλούκας. 42,8 τώρα τα δευτερόλεπτα για να πάμε στο ημίχρονο. Μιλουτίνοφ στη γραμμή. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 31-26. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη 5 βολές, έχει 3-8, μία-μία βολή για τον Παναθηναϊκό. Μία στις δύο τώρα από το Μιλουτίνοφ, 31-26, συν 5 για τον Ολυμπιακό. Γκριγκόνης περνάει γρήγορο το κέντρο, θα κάνει μια γρήγορη επίθεση ο Παναθηναϊκός για να έχει μία ακόμα ή όχι. Γκριγκόνης σταμάτησε την τρίπλα, αλλάζει με το Λεσόρ. Φάουλ επιθετικό, μακριά από την μπάλα, το κερδίζει ο Λαρετζάκης. Εδώ η αντίδραση του Σλούκα έπειτα από το επιθετικό φάουλ. Εδώ κοιτάξτε πως βάζει τα χέρια του ο Σλούκας και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Θα πάει στον πάγκο, είπαμε αλλαγές χάντμπολ από τον Παναθηναϊκό. Στην άμυνα ο Γκραντ, στην επίθεση ο Σλούκας, 29,3, 31-26. Μουσική 24 από τα 29,3 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου στην επαναφορά. Ο Γουόκαπ θα κατεβάσει την μπάλα, τον περιμένει στη μέση του γηπέδου ο Γκραντ. Γκόκαπ. Μπρασδέικης αφήνει για το Λαρετζάκη. Σκριν του Μιλουτίνοφ. Λαρετζάκης με το Λεσόρ μετά τις αλλαγές. Και ο Παναθηναϊκός με αλλαγές. Μιλουτίνοφ γυρίζει ο Λεσόρ στην άμυνά του. Μιλουτίνοφ στα 5 δευτερόλεπτα. Μιλουτίνοφ γύρισε. Θα πιάσει την μπάλα, θα τελειώσει τη φάση, αλλά θα αστοχήσει με το ένα χέρι. Λεσόρ, τελειώνει ο χρόνος. Λεσόρ, βλέπει το ρολόι. Κατά μέτωπον. Λεσόρ πετάει την μπάλα. Airball. Δεν μπορεί με το ανάποδο λέει από Μίτογλου, αλλά υπάρχει φάουλ που δίνει ο Γιώργος Πουτσανίδης. Το έχει κερδίσει ο Μίτογλου. Οι διαιτητές θα πάνε στο άμεσο replay να δουν αν είχε ολοκληρωθεί ο χρόνος
των 24 δευτερολέπτων. Προφανώς αυτό συζητάμε τώρα. 31-26. Έχει δοθεί το φάουλ και άμεσο replay για να βοηθηθούν οι διαιτητές να δουν αν και λήξει ο χρόνος. Εννοείται ότι κανένας παίκτης των δύο ομάδων δεν έχει διψήφιο αριθμό πόντων. Με τόσο χαμηλή παραγωγικότητα σήμερα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. 31-26. Και μένει να δούμε αν θα εκτελέσει βολές με το Μίτογλου ο Παναθηναϊκός. Κοιτάζουν απλώς εάν είχε λήξει ή όχι ο χρόνος για το πρώτο ημίχρονο οι διαιτητές. Συνεννοούνται αφού είδαν το replay και με το χρονόμετρο. Άλλη μια φορά. Είναι φάουλ εντός χρόνου και δύο ελεύθερες βολές για τον Ντίνο Μίτογλου. Από αυτό το replay εμείς δεν είδαμε το χρόνο. Οι διαιτητές όμως είδαν ότι έμενε ένα δευτερόλεπτο. ...31-26 Μίτογλου. Στη γραμμή για ένα ζευγάρι βολών για να γίνει και η επαναφορά της μπάλας, εκτός αν αστοχήσει τη δεύτερη βολή, και να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Όχι ένα δευτερόλεπτο όπως είδαμε αρχικώς. Λάθος ήταν από το χρονομέτρη και τη στατιστική υπηρεσία, που πήρε εντολή προφανώς από το χρονομέτρη. 0,1, όχι ένα δευτερόλεπτο. 0,1 δέκατο έμενε, το διόρθωσαν τώρα οι διαιτητές. Συνεπώς είναι μόνο οι βολές, δεν υπάρχει περιθώριο για οτιδήποτε άλλο. 31-26. Μέσα η πρώτη βολή, 31-27. Με 3 πόντους, 5 rebound, ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο ο Ντίνος Μίτογλου. 2-2. Και αυτό είναι το σκορ με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός 31, Παναθηναϊκός 28. Διαφημίσεις σε λιγότερο από 12 λεπτά και πάλι μαζί. Αγαπητοί μας φίλοι, ένας υπέροχος νέος διαγωνισμός. Μέσα σε όλη τη δράση. Με live streaming στους αγώνες της Ευρωλίγκας και του NBA είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι στοίχημα. Η Trade Estates AE App εισάγεται στο χρηματιστήριο. Προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά και εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 4η 1η Νοεμβρίου 2023 και λήξη Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023. Trade Estates. Δύναμη στο σύγχρονο retail. Epic πράγματα συμβαίνουν την Black Friday. Όλοι τρέχουν να προλάβουν τα hot κομμάτια της σεζόν. Εγώ όμως ξέρω ότι τα πιο hot κομμάτια κοτόπουλο με περιμένουν σε ένα hot bucket. Γιατί εγώ έχω KFC επικές λιγούρες. Στο Stock Center της Velmar, το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θα πάρετε είναι το νέο αυτοκίνητο που θα μεταφέρει τα αγαπημένα σας πρόσωπα με ασφάλεια. Γι' αυτό διασφαλίζουμε το νέο μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο με 5 χρόνια εγγύηση. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Γιατί έχω ΔΕΗ.
Γιατί ασχολούμαι με το χόμπι μου. Όχι με συμβόλαια και διαδικασίες. Γιατί παράγω τη δική μου ενέργεια. Γιατί με επιβραβεύει συνεχώς με προνόμια και προσφορές. Και βασικά, γιατί νιώθω καλά με τη ΔΕΗ. Νιώθεις καλύτερα όταν ξέρεις πως έχεις όλα όσα χρειάζεσαι από αυτόν που εμπιστεύεσαι. Hey, φίλε, τσέκαρε το Axe Epic Fresh. Ακαταμάχητο άρωμα γεμάτο φρεσκάδα κάθε στιγμή. What are you waiting for, son? No spy shower gel to start fresh and stick to stay fresh. Now you're good to go, 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 go. Now, smell check. Fresh and magnificent. What about yours? Είμαι μέσα σε όλη τη δράση. Με live streaming στους αγώνες της Ευρωλίγκας και του NBA, είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι στοίχημα. Όλος ο κόσμος των σπορ είναι μαζί σας καθημερινά. Ζήστε όλα τα αθλητικά γεγονότα, τα νέα ρεκόρ, τις συγκλονιστικές φάσεις δεκάδων σπορ, πρώτοι εδώ. Ο κόσμος των σπορ. Δευτέρα με Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 3. Προσωπικές στιγμές. Μιλίχια μυστικά. Σκοτεινές σκέψεις. אני רוצה שכולם ידעו איזה בן אדם מלמד אותנו אזרחות ומה הוא חושב על צה"ל. עדיין נוח לך אם אין כניסה לכל הערבים? ילכו לחברים שלהם, לבנון, סוריה, מה עוד יש, עקבה. אפשר להתנגד לאלימות ועדיין לנסות להבין מאיפה היא באה, יש לנו עובדות. תתייחס אליי כמו זונה כי היא לא הלבישה עליי חיג'אב, הוא לא חלק מהמדינה שלי. ולמרות הפחד ולמרות המבוכה של שני הצדדים, הצלחנו להיפגש והצלחנו לדבר. מה אתה אומר לה, להתערבב עם מחבלים? לא. כואב לי שממילים כמו שיוצאות לך מהפה מתחילות מלחמות עולם ליד. כן, בבקשה, רק אני. כן, מדיבור כזה מתחילה שואה. עלק עוד דרך, מה עוד דרך? דיבור של שמאלני. מקבלת אפס על המטלה. נראה לך. אפס כבן אדם. בסוף שלי. תהיה להם ששונאים אותם, הם לא מסכנים. תורידי את הנשק עכשיו! לא רוצה, אני לא יוצא. אמיר, זה לא הוגן. אין לך מושג מה זה להיות יותר. חטיפות? זה מורה לא כשיר. אתה ראית חתיכות של מוח עפות לך לתוך הפרצוף? Απλά μπαίνεις. Βλέπεις ό,τι θες, όποτε θες, χωρίς χρέωση. Ξέρετε πόσα έχουμε. Earthflix. Πώς νιώθεις? Θα το ρίξω την Παλμπό. Με περισσότερες από 115 εκατομμύρια προβολές τον τελευταίο χρόνο, έχει γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια. Και τώρα, η νούμερο 1 ελληνική πλατφόρμα έχει γίνει international και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Earthflix. Κάποτε, μία έκταση 4 εκατομμυρίων τετραγωνικών μιλίων, καυτής ερήμου, τεράστιων λιμνών και παγωμένων οροσυρών. Σήμερα, το σπίτι περίπου 330 εκατομμυρίων κατοίκων και το κέντρο του παγκόσμιου καπιταλισμού. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ιστορία μιας χιλιετίας. Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη. Η αληθινή ιστορία. Μάρτιος του 1968. Το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο K-129 εξαφανίζεται. Ποια είναι τα εκπληκτικά μυστικά γεγονότα πίσω από την εξαφάνιση? Πώς οδήγησαν τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πρόθυρα του πολέμου? Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη.
Η αληθινή ιστορία. Ωραίο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σε δύο επεισόδια. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Παρασκευή στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ. Οι στιγμές που αλλάζουν την Ελλάδα. Οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στην περιφέρεια. Τα γεγονότα που μας καθορίζουν. Η φωνή μας που έχει δύναμη. Τριτολογίες. Κάθε Τρίτη στις 11 στην ΕΡΤΡΙΑ και στο ΕΡΤ News. Οι διαδηλώτριες ενός ειρηνικού καταβλισμού διαμαρτυρίας έγιναν επικεφαλής ενός παγκόσμιου κινήματος. We're not going away. We are the predecessor sovereign of this territory. They need to go away from us. Μια αληθινή ιστορία γενναιότητας και δύναμης. In America, it's time for action. Something that's been in dispute and it's subject to a renegotiation of terms by us. Ένας αγώνας για κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Οι γυναίκες αντιστέκονται. People have fought this struggle, fought for our land and water, in a way it's like coming home. Ωραίο ντοκιμαντέρ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ημίχρονο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 31-28. Βλέπετε τα ποσοστά αστοχίας των δύο ομάδων μέχρι στιγμής. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή σου που θες να δημιουργήσεις κάτι μοναδικό. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις την καλύτερη επιλογή στην πρώτη ύλη. Όλοι σου δουλεύουν αυτές τις στιγμές χαράς και συγκίνησης. 1, 2, 3. Τι κάνει το Πάμε Στοίχημα τόσο δυνατό? Οι ομάδες που παίζουν καθημερινά σε εκατοντάδες διοργανώσεις με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές στις καλύτερες αποδόσεις. Τι είμαστε στο Πάμε Στοίχημα? Περισσότερες από 3.000 ομάδες με μία κοινή αγάπη. Πάμε Στοίχημα. Εδώ παίζουμε. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά. Κι όλη μέρα γελάς, λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Στοίχημα. Ένα με την ομάδα. Πόσο επιστρέψαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι ήδη στο παρκέ για την προθέρμανση εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου. Ας ακούσουμε όμως την δήλωση νωρίτερα και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Coach, προφανώς φαίνεται ότι το παιχνίδι κρίνεται στην άμυνα. Είναι αρκετό αυτό? Όχι, προφανώς χρειάζεται πάντα και στις δύο πλευρές του γηπέδου να παίξεις. Πρέπει να παίξουν καλύτερα στην επίθεση. Είμαστε βιαστικοί και πρέπει να κουρουλάρουμε τα συναισθήματά μας. Επίσης πρέπει να βάλουμε τις βολές γιατί είχαμε 3-9 στον πρώτο ημίχρονο. Αλλά αν συνεχίσουμε σε καλό αμυντικό ρυθμό, θα βρούμε ρυθμό και στην επίθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Μπατζόκα και τώρα θα ακούσουμε, όταν θα είμαστε έτοιμοι, και τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Coach Ataman, down by 3. What is necessary to improve in order to win this game? So offense, that's normal that Olympiakos made very good offense on the paint. So it's difficult to attack on the paint. We found our shots on the three-point shots that we work, but we miss all of these shots. And we make a lot of turnover. We need to be with more patience. Our defense was very good. Thank you very much. Ρωτήσαμε τον coach Ataman τι είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, καθώς είναι πίσω με 3. Είπε ότι πρέπει να βελτιώσει την επίθεσή του. Ο Ολυμπιακός κάνει καλή άμυνα, είναι πίσω η ομάδα του. Πρέπει να έχει περισσότερη υπομονή και παρότι έχει βγάλει τα σουτ, στη συνέχεια πρέπει να είναι περισσότερο εύστοχος να βάλει αυτά τα σουτ για να κερδίσει το παιχνίδι. Ακούσαμε τους δύο προπονητές. Να δω παρακαλώ την κάρτα με τα συνολικά στατιστικά. Τρεις 9 βολές για τον Ολυμπιακό. 3-3 βολές για τον Παναθηναϊκό. 11-22 δίποντα για τον Ολυμπιακό. 8-21 δίποντα για τον Παναθηναϊκό. 2-9
τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 3 στα 15 για τον Παναθηναϊκό. 24-22 τα rebound, 9-7 η assist, 6-5 τα λάθη, 4-5 τα κλεψίματα, 1-3 τα block και 8-9 τα foul. Ας ελπίσουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα δούμε καλύτερο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές και από τις δύο ομάδες που ήταν πολύ άστοχες στο πρώτο μισό και έμειναν πολύ χαμηλά στο σκορ. 31-28 θα μπορούσε να είναι σκορ μιας περιόδου και είναι σκορ ημιχρόνου. Πάμε στον Κώστα Καλβατσιώτη. Για ποιο λόγο δεν αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο, Κώστα? Είναι καθαρά τεχνικό θέμα του χρονομέτρου, της αντίστροφης μέτρησης της ανάπαυλας. Δεν έγινε καλή ρύθμιση στο τέλος, στην ολοκλήρωση αυτής της αντίστροφης μέτρησης της ανάπαυλας και έτσι χρειάζονται άλλα 3 λεπτά περίπου, τώρα 2, για να αρχίσει. Οπότε συνεχίζει την προθέρμανση. Βέβαια, οι παίκτες του Ολυμπιακού ήρθαν κοντά στον Μπαρτζόκα για οδηγίες. Εδώ βλέπουμε πώς σκοράρουν κάποιοι παίκτες. Για τον Ολυμπιακό 6 ο Williams Goss, 5 ο Μιλουτίνοφ. Για τον Παναθηναϊκό Χουάντσο Ερναγκόμεθ έχει 6. Ο Ματίας Λεσόρ, συγγνώμη, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει 5, έχει 5 rebound. Ο Ματίας Λεσόρ έχει 7 rebound για τον Παναθηναϊκό. Ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό σε 12 λεπτά συμμετοχής έχει 6 πόντους, 5 rebound και 5 κερδισμένα φάουλ. Αυτό είναι το σωστό στατιστικό στοιχείο. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ για τον Παναθηναϊκό έχει 6 πόντους, 3 rebound, 2 κερδισμένα φάουλ. Έχει κάνει και 2 κλεψίματα, αν θέλουμε να δούμε πώς βοηθάει κάθε παίκτης την ομάδα του. Για τον Ολυμπιακό το μεγαλύτερο προβάδισμα ήταν προβάδισμα 9 πόντων. Ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί και με 4. Στο ημίχρονο η διαφορά έκλεισε στους 3, 31-28 με τις βολές του Μίτογλου, καθώς το φάουλ που κέρδισε ήταν καθαρά εντός χρόνου. Οι διαιτές είδαν το κόκκινο περίγραμμα στο ταμπλό και πήραν σωστή απόφαση. Λοιπόν, Κώστας Καλβατσιώτης για να μας πει πότε θα έχουμε έναρξη δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε αντίστροφα, Κώστα. Τώρα. Πήραν θέση και οι διαιτητές. Απλά να σας μεταφέρω τις οδηγίες του Μπαρτζόκα. Θέλω να παίξουμε γρήγορα στην επίθεση. Έβαλε το φαλ πεντάρι. Του ζήτησε ναι μεν να τελειώσει η φάση, αλλά αν δει ότι κλείνεται με double team από αντιπάλους, να βγάλει την μπάλα έξω, να δημιουργήσει δηλαδή από μέσα προς τα έξω και στην άμυνα να συνεχιστεί η διαπίεση στην περιφέρεια. Πάμε και στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Σε αυτό ταιριάζουν, Κώστα Βαγγέλη, οι δύο προπονητές. Από την πλευρά του κόουτς Αταμάν επίσης ζήτησε ένα καλύτερο τέμπο, ένα πιο γρήγορο τέμπο. Μήπως και βρει την αντίπαλη άμυνα ανοργάνωτη. Γκάι όπως και στην αρχή του αγώνα, με σου 3 πόντων και ισοφαρίζει 31-31. Είχε βάλει το πρώτο του αγώνα, βάζει και το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Δουλεύοντας ωραία, σωστά πίσω από το screen. Στα ίσα οι δύο ομάδες λοιπόν. Πίτερς για την απάντηση από τις 45 μοίρες. 34-31. Για να δούμε αν αυτά τα δύο τρίποντα σημαίνουν και καλύτερο ρυθμό αλλά και μεγαλύτερο σκορ για τις δύο ομάδες στο δεύτερο μισό. Μίτογλου. Γκάι. Μίτογλου με μισμάτς απέναντι στο γουόκαπ. Δεν πρόλαβε να δώσει βοήθεια ο φαλ. Μίτογλου μένει στη γωνία. Τον πρόλαβε ο γουόκαπ. Αλλά τον έσπρωξε και τον έβγαλε εκτός θέσης και χρεώνεται με φάουλ. Εδώ η καθαρή παράβαση από τον Τόμας Γόκαπ.
Μίτογλου γύρισε με ταμπλό, θα σκοράρει, πανέμορφη η προσπάθεια. Ντίνος Μίτογλου για το 34-33 στους 6 πόντους ο Μίτογλου. Ο Γουόκαπ δεν μπόρεσε να πασάρει στον Πίτερς που είχε μισμάτς. Αλλάζει πλευρά ο Ολυμπιακός με τον Παπα-Νικολάου. Screen του φαλ, 5 δευτερόλεπτα. Νέα συνεργασία των δύο παικτών. Κάναν από την αδύνατη πλευρά. Χτυπάει στο close out. Του κλέβει την μπάλα ο Γκραντ. Λεσόρ κατεβάζει την μπάλα. Πάσα πίσω για τον Μίτογλου και αυτός για τον Τζέριαν Γκραντ. Γκραντ, Γκάι, Γκριγκόνης, Μίτογλου και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου, σκαστή πάσα, δεν θα περάσει. Για το Λεσόρ βγήκε από μπροστά. Έκλεψε ο Γκόκαπ. Τρίπλα πίσω από την πλάτη. Κάναν τρίποντο στον ευνηδιασμό. Η μπάλα θα μπει στο καλάθι μετά την αρχική αναπήδηση. 37-33. Χτυπάει στον ευνηδιασμό με τρίποντο του Κάναν ο Ολυμπιακός. Μετά την καταπληκτική άμυνα από μπροστά στο Λεσόρ του Γκόκαπ. Λεσόρ. Μίτογλου, 4-3, ένα βήμα πίσω, εκτελεί για 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Γκόκαπ και θα δώσει στον Παπα-Νικολάου. Γκόκαπ, Παπα-Νικολάου, Κάναν, Πίτερς, κεφάλι, πεντάδα του Ολυμπιακού. Πίτερς με το Μίτογλου, Γκόκαπ με το Τζέριαν Γκραντ, φαλ με το Λεσόρ. Γκόκαπ πίσω από το screen του φαλ, Γκόκαπ δεν εκτελεί για 3, δίνει στο Γάλλο, άμυνα καταπληκτική του Λεσόρ από μπροστά. Λεσόρ με τον Κάναν, Λεσόρ, καλάθι και φάουλ. Ο Λεσόρ θα πάει και στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. 37-35. Κάτι συζητάει με τον Λεσόρ ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης. Ο Γάλλος θα πάρει τώρα την μπάλα για τη συμπληρωματική βολή. Ματίας Λεσόρ, 37-35 με το δικό του καλάθι, αλλά αστοχή στη βολή, μαζεύει μακριά, στη γωνία, ο Γκόκαπ. Φάουλ μακριά από την μπάλα, υπέρ του Ολυμπιακού. 3-4 συμβολές για τον Παναθηναϊκό, 3-9 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει 4 rebound παραπάνω από τον Παναθηναϊκό, το κράτημα του Μάριους Γκριγκόνης. Και νωρίτερα τα χειροκροτήματα του Μπαρτζόκα προς τον Κάναν. Κάναν κλείνεται από 2. Ένα βήμα πίσω πασάρι στον Πίτερς. Αυτός για τον Γκόκα που σουτάρει για 3 από το πλάι. Αστοχή. Μένει το 37-35. Γκραντ. Μίτογλου αμέσως για 3. Είναι εύστοχος. Ντίνος Μίτογλου για το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Για το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. 37-38. Ο Μίτογλου, ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, φτάνει τους 9. Έχει και 6 rebound. Και 2 κερδισμένα φάουλ και 1 μπλοκ. Τώρα μετά την αλλαγή μαρκάρι τον Κάναν. Κάναν με το Μίτογλου. Ο Αμερικανός μετά τη σταυρωτή θα εκτελέσει για 3. Είναι άστοχος. Ο Κάιλ Γκάι για το rebound του Παναθηναϊκού. Γκραντ. Γκάι. Μίτογλου σε μισμάτς με τον Κάναν. Αλλάζει πλευρά. Γκριγκόνης χτυπάει στο close out. Πάσα στο Λεσόρ. Αυτός από κοντά δεν μπορεί να ευστοχήσει. Ο Γκριγκόνης δεν θα σώσει την κατοχή. Όχι τελικά. Πάτησε εκτός αγωνιστικών ορίων. Ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρία εδώ να διευρύνει το προβάδισμα του. Με το Λεσόρ. Και ο Γκριγκόνης που πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να σώσει την κατοχή για την ομάδα του. Προσγειώθηκε στην καρέκλα που συνήθως κάθεται ο Γιώργος Μπατζόκας ή ο Γιώργος Μπόζικας. Κανένα πρόβλημα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. 37-38, ο Παναθηναϊκός τώρα μπροστά, 6-3 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Οι διαιτητές πήγαν στο άμεσο replay, για ποιο λόγο Κώστα, αν είσαι πιο κοντά ή Λεωνίδα.
Οι διαιτητές ζήτησαν replay για να δουν αν ήταν τρίποντο ή δίποντο το σουτ του Ντίνου Μίτογλου και τελικά υποδεικνύουν ότι είναι σουτ δύο πόντων, σωστά. 2-2. Αυτή είναι η φάση. Οι διαιτητές είδαν το replay και χρέωσαν δίποντο το σουτ του Μίτογλου. Συνεπώς το σκορ διορθώνεται και γίνεται 37-37. Η πόντη του Μίτογλου από 9-8. Γόκαπ. Κάναν. Καθυστερεί την επίθεσή του Ολυμπιακός. Γόκαπ στα 5 δευτερόλεπτα. Κάναν στο close out. Το floater από τον Αμερικανό. Άστοχο. Ο Λεσόρ για το rebound. Λεσόρ. Λεσόρ με τον φαλ. Πάει κοντά με το ένα χέρι αστοχή. Κάναν. Γόκαπ. Έρχεται ο φαλ για να του δώσει το screen. Γόκαπ πέρασε. Από μέση απόσταση σου δύο πόντων αστοχή ο ίδιος με το ένα χέρι. Τόμας Γόκαπ, 39-37, ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός. Μία σου και μία μου. Γκραντ, Γκριγκόνης. Σκριν του Λεσόρ, Γκριγκόνης. Πάει χαμηλά, τον ακολουθεί ο φαλ. 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκριγκόνης, πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Γκραντ, πρέπει να εκτελέσει, πράγματι εντός χρόνου αλλά εκτός καλαθιού. Πάνε σε επιθέσεις τις περισσότερες φορές 24 δευτερολέπτων οι ομάδες. Λάθος πάσα του Παπα-Νικολάου. Έκλεψε ο Γκριγκόνης. Ο φάουλ θα κάνει το φάουλ στο Λιθουανό. Ενώ ο Σλούκας ετοιμάζεται να ξαναπεράσει το παιχνίδι μετά το τηλεοπτικό time out. Αυτοκίνητο με μηνιαία συνδρομή instacart.gr. Το ευέλικτο leasing. Είμαι μέσα σε όλη τη δράση. Με live streaming στους αγώνες της Ευρωλίγκας και του NBA. Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι στοίχημα. Τέσσερα και 24 για την τρίτη περίοδο. 39-37. 4-13 τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 4-18 για τον Παναθηναϊκό. Πολύ χαμηλά τα ποσοστά στα σουτ τριών πόντων και για τις δύο ομάδες. Στο Λεωνίδα Μενεγάκη για τις οδηγίες του Εργίνα Ταμάν. Ο coach του Παναθηναϊκού δείξε καταρχήν κάποια πράγματα για την άμυνα με κάποιες αλλαγές που θέλει να κάνουν στα μαρκαρίσματα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει το να μπορέσει να βγει και πάλι μπροστά. Και στην επίθεση θέλει να παίξει ένα σύστημα με τον Σλούκα, το 5 down όπως το ονόμασε. Και στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Κατεβαίνουμε στην επίθεση και μοιάζει να μην ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Σας είπα να πάει μπάλα στο φαλ, να ψάξουμε τα mismatch, να παίξουμε weak side. Κυκλοφορήστε με περισσότερη ηρεμία την μπάλα και χωρίς βιοσύνη. Σου τριών πόντων, άστοχο από τον Καϊλ Γκάι, επιθετικό rebound του Λεσόρ. Σλούκας, νέα επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκάι, Μίτογλου με μισμάτσα, απέναντί του είναι ο Κάναν. 4-3, γυρίζει ο Μίτογλου. Fade away shoot, άστοχο, μαζεύει ο Πίτερς. Παπα-Νικολάου στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ήρεμα του λέει ο Γόκαπ. Ολυμπιακός προηγείται με 2. Γόκαπ. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Σκριν του φαλ. Γόκαπ σουτάρει για 3 πίσω από το σκριν. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Μίτογλου. Γκριγκόνης. Πικερόλ με το Λεσόρ. Εκτελεί σουτ 2 πόντων από την κορυφή της ρακέτας και ισοφαρίζει ο Λιθουανός. 39-39.
Γκόκαπ άλλαξε με τον Φαλ. Πίτερς για τον Παπα-Νικολάου. Πίτερς στην baseline με τον Λεσόρ. Τελειώνει ο χρόνος. Ο Γκόκαπ βλέπει το ρολόι, εκτελεί από πολύ μακριά σίδερο και έξω. Ο Πίτερς δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ επιστρέφει. Το ίδιο και ο Τζέριαν Γκραντ. Για να δούμε τις αλλαγές του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ ο Παπα-Νικολάου στον πάγκο. Και ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκο στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Χουάντσο στη θέση του Μίτογλου. Ή μήπως όχι. Για να δούμε. Όχι. Σωστά απόρρισε ο Μίτογλου. Ο Λεσόρ έφυγε. Ο Μίτογλου στο 5 και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο 4. Ο Γκριγκόνης στο 3 και οι άλλοι δύο είναι ο Σλούκας και ο Τζέριαν Γκραντ. Για να δούμε και αυτό το σχήμα του Παναθηναϊκού. Μίτογλου προσποιήθηκε, θα εκτελέσει για 3. Παίζει με τον Φάλι, σταυρωτή. Του έφυγε η μπάλα, αλλά έχει γίνει φάουλ νωρίτερα. Σηκώνει το χέρι του ο Μουσταφά Φάλ. Δύο λεπτά και 34 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου. 39-39. Σλούκας γυρίζει την μπάλα στο Μίτογλου που σουτάρει και πάλι για 3. 39-42 είναι ο παίκτης κλειδί του Παναθηναϊκού. Φτάνει τους 11 και γίνεται ο πρώτος διψήφιος για τον Παναθηναϊκό και για τον αγώνα. 11 πόντους με 2-2 βολές, 1-4 τρίποντα, 3-7 δίποντα. Ντίνος Μίτογλου. Φάουλ από τον Γκριγκόνης. Εδώ βάζει το χέρι του αντικανονικά. Και νωρίτερα το τρίποντο του Μίτογλου. Γκόκαπ. Williams Goss. Πάει κοντά στο καλάθι, προσποιείται, κόβεται από το Μίτογλου. Και γυρίζει την μπάλα ο Μίτογλου στο Σλούκα. Ο Ολυμπιακός μένει πολύ χαμηλά στο σκοράρισμα. Σε αυτή την περίοδο έχει 8 πόντους. 14 και εκεί θα μείνει ο Παναθηναϊκός. Πίτερς, Κάναν, Williams Goss, Γκόκαπ, ελεύθερος για 3, άστοχος, μακρινό rebound του Τζέριαν Γκραντ. Χουάντσο Ερναγκόμεθ στον εφηδιασμό. Επιθετικό φάουλ. Τέσσερα το επιμέρου σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίοδο. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης για τον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Μάριους Γκριγκόνης. Ο Παναθηναϊκός με Καλαϊτζάκη, Γκραντ, Σλούκα, Ερναγκόμεθ και Μίτογλου να συνεχίζει στο 5. Ο Ολυμπιακός με Γκόκαπ, Williams Goss, Κάναν, Πίτερς και Φαλ. Williams Goss πάει κοντά στο καλάθι, προστάτευσε την μπάλα, πήρε φάουλ από τον Γκραντ, θα εκτελέσει 2 βολές. 1 και 17 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Αλλάζει σέντερ ο Ολυμπιακός, βγάζει τον φάουλ, βάζει τον Μιλουτίνοφ. Williams Goss. 40-42. Αστόχησε στη δεύτερη. Ο Πίτερς έβγαλε την μπάλα. 40-42. 77 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Επανέφερε ο Παναθηναϊκός. Πάμε να παίξουμε με τη φωνή μας όλοι μαζί. Γκραντ, Μίτογλου, ξανά για 3,
στους 14 ο Μίτογλου, 40-45. Ο Παναθηναϊκός τώρα στο μεγαλύτερο προβάδισμά του. Τελευταίο λεπτό στο τρίτο δεκάλεπτο. Κάναν, Μιλουτίνοφ, Γουόκαπ, πίσω από το σκριν του Μιλουτίνοφ. Κάναν από την baseline, ξεμαρκάρεται, εκτελεί, είναι άστοχος, μαζεύει ο Σλούκας. Λάθος από τον Κώστα Σλούκα, δεν πρόσεξε μπρος πίσω. Νέα λάθη για τον Ολυμπιακό, 8 λάθη για τον Παναθηναϊκό. Εδώ το negative step από τον Σλούκα που δεν πρόσεξε ότι ήταν στο όριο του κέντρου της γραμμής και έκανε την παράβαση. Γκος, ένα βήμα πίσω, εκτελεί για τρεις. Νάιτζελ Βουίλιαμς Γκος δίνει μεγάλη ανάσα στον Ολυμπιακό με αυτό το τρίποντο. 43-45. Airball από τον Καλαϊτζάκη που εδώ προσπάθησε να κερδίσει το φάουλ. Τίποτα λένε οι διαιτές. Τέλος τρίτης περίοδου. 43-45 διαφημίσεις. Ερχόμαστε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά, κι όλη μέρα γελάς λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Στοίχημα. Ένα με την ομάδα. Νέα BMW iX1. Τώρα δική σου με 39.400 ευρώ. Με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης και εγγύηση τιμής BMW. Με ακόμα πιο πλούσια εμπειρία live streaming και στους αγώνες μπάσκετ, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Χωρίς Vodafone TV δεν παίζει. Γιατί μόνο εδώ έχεις τη μεγαλύτερη λίστα πολυβραβευμένων σειρών όπως The Bear, House of the Dragon, Succession και πολλές ακόμα. Warner Bros, Disney Plus, HBO και Viaplay μαζί μόνο στο Vodafone TV. Απόκτησε το με 9,90 το μήνα σε ένα κατάστημα Vodafone. Το πάμε στοίχημα.gr σε καλωσορίζει με σούπερ τριπλή προσφορά γνωριμίας. Τώρα παίζεις εντελώς δωρεάν, χωρίς κατάθεση. Για φίλους, συγγενείς, μαστόρια, βαπόρια, νοσοκομεία, φαρμακεία, ξενοδοχεία, πανδοχεία, ανθοπολία, θέατρα, σινεμά, μπουζούκια, κουτούκια. 11-8-80-80. Είμαι μέσα σε όλη τη δράση. Με live streaming στους αγώνες της Ευρωλίγκας και του NBA, είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι στοίχημα. Επιστρέψαν στους Πάδερνες και Φιλίας. Αρχίζει το τέταρτο δεκάλεπτο, στο οποίο θα κρυθεί και το παιχνίδι. Ολυμπιακός 43, Παναθηναϊκός 45. Αρχίζουμε τώρα από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Κώστα, έρχομαι σε σένα που είναι πίσω στο σκορ. Λοιπόν, ηρεμήστε, είπε ο Γιώργος Μπατζόκας, και καλύτερη άμυνα στην άμυνα με αλλαγές. Αλλά ζούμε την επίθεση. Μιλουτίνοφ από την κορφή, αστοχή. Μαζεύει ο Γκριγκόνης. Έχει ολοκληρώσει, Κώστα. Απλά ήθελε να βγει σύστημα να εκτελέσει ο Πίτερς, να κυκλοφορήσει μπάλα και να πάρει ο Πίτερς να εκτελέσει. Και ο Λεωνίδας Μενεγάκης. Αυτή τη φορά θα κινηθεί πάλι στην περίμετρο ο Μίτογλου, αλλά θα κόψει προς τα μέσα και η δεύτερη επιλογή είναι pick and roll με τον Λεσόρ. Τζέριαν Γκραντ. Λεσόρ στη γωνία, ο Γκάι, επιπλέον πάσα Γκριγκόνης, η επανατοποθέτηση, το σούτ των πόντων άστοχο, ο Πίτερς για το rebound. Γκόκαπ για τον Λαρετζάκη, αυτός για τον Μιλουτίνο που θα πάρει το φάουλ από τον Γκραντ. Τρίτο φάουλ για τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Γκόκαπ στην επαναφορά για τον Ολυμπιακό.
Williams Goss, ο μοναδικός διψήφιος με 10 πόντους του Ολυμπιακού. 14 έχει ο Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Williams Goss στους 12 και ισοφαρίζει το παιχνίδι στους 45 πόντους. Ο Williams Goss με τους 5 δικούς του πόντους ξαναφέρνει το μάτς στα ίσα. Μίτογλου με τον Πίτερς. Μίτογλου που έφυγε για λίγο η μπάλα, δεν μπορεί να κλέψει ο Λαρετζάκης. Γκριγκόνης από πολύ μακριά, αστοχή για 3 η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ και Γκριγκόνης στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με Σλούκα, Γκάι, Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο 3, Μίτογλου στο 4 και Λεσό στο 5. Ο Ολυμπιακός με Λαρετζάκη που είναι στην επαναφορά, Γουόκαπ που παίρνει την μπάλα, Πίτερς, Williams Goss και Μιλουτίνοφ. Williams Goss ήταν κομβικός στο παιχνίδι της Ευρωλίγκας στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και σήμερα είναι αυτός που σηκώνει το βάρος των περισσότερων επιθέσεων του Ολυμπιακού. Πίτερς με double team. Λαρετζάκης ανάμεσα από δύο, δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τον Μιλουτίνοφ. Έκλεψε, έκλεισε πολύ ωραία και έκλεψε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Λεσόρ. Δεν μπορεί να κλέψει ο Πίτερς, θα κάνει το φάουλ. Σλούκα στην επαναφορά από την baseline. Λεσόρ. Ερναγκόμεθ κλίστρισε. Κάιλ Γκάι σε σου τριών πόντων με ταμπλό. 45-48. Ο Γκάι ξαναβάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Φτάνει τους 11. Δεύτερος διψήφιος για τους πράσινους. Williams Goss θα πάρει το φάουλ. Εδώ το φάουλ από τον Κάιλ Γκάι. Είναι το πρώτο του στο μάτς. Και νωρίτερα το δικό του τρίποντο με το οποίο προηγείται τώρα ο Παναθηναϊκός. Μιλουτίνοφ. Γουόκαπ. 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Γουόκαπ. Του έφυγε η μπάλα. Θα μαζέψει ο Σλούκας και θα τρέξει ο ενδιασμό. 3 εναντίον 2. Σλούκας, καστή πάσα. Χουάντσο Ερναγκόμεθ μέχρι το lay-up. Ξανά στο συν 5 ο Παναθηναϊκός. 45-50. Ο Ερναγκόμεθ στους 8. Williams Goss του δίνουν το διάδρομο. Πάει κοντά, υψώνει την μπάλα και με αυτόν τον όμορφο τρόπο σκοράρει. 47-50. Στους 14 ο Williams Goss, όσους και ο Μίτογλου. 11 ο Kyle Guy. 8 ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Σλούκας πίσω από το σκρίνι, δοκιμάζει σου τριών πόντων. Αστόχησε Χουάντσο Ερναγκόμεθ για το rebound και το κερδισμένο φάουλ που του δίνει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Ισπανός ακολούθησε τη φάση, μάζεψε το airball του Σλούκα και πήρε εδώ το φάουλ από το Λαρετζάκι. Και νωρίτερα έδωσε ύψος την μπάλα, απέφυγε και το στόπ του Λεσόρ ο Williams Goss. Χουάντσο Ερναγκόμεθ στη γραμμή για βολές. 47-50, 6-51 για το τέλος. Σαρανταεπτά-πενηνταένα τώρα. Και 47-52 ξανά στο συν 5 ο Παναθηναϊκός. Στους 10 ο Χουάντσο. Williams Goss
Μετά την αλλαγή ο Μίτογλου κοντά του και τώρα ο Λεσόρ αλλάζει πάντα ο Παναθηναϊκός στα screen. Williams Goss, του έφυγε η μπάλα, ξαναμαζεύει 4-3-2 από πολύ μακριά πάνω στην άμυνα του Λεσόρα. Στόχισε Μιλουτίνοφ με το ένα χέρι. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Δεύτερο φόλο άστοχο. Μαζεύει μακριά ο Κάναν. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Από τις 45 μοίρες ο Κάναν θα τιμωρήσει τώρα την άμυνα του Παναθηναϊκού που έκλεισε μέσα την ώρα που έχασε το rebound. Ο Παναθηναϊκός έμεινε μέσα στην άμυνα του. Βλέπετε, έχει καθυστερήσει ο Μίτογλου. Και 50-52, 6 λεπτά για το φινάλε. Σλούκας. Ζητάει μεταφορά της μπάλας ο Κάναν. Ο Σλούκας πίσω από το screen. Κοντό σουτ, αστοχή για τρεις. Ο Κάναν για το rebound. Αυτός κατεβάζει και την μπάλα. Ο Λεσόρ μπροστά του. Του έκανε το φάουλ. Χαμηλά λέει ο πρώτος γιατί αναμέτρησε ο Γιώργος Πουσανίδης. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. 2 έχει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Ματίας Λεσόρ, ενώ οι διαιτητές πάνε στο άμεσο replay. Για ποιο λόγο, Κώστα, για να δουν αυτή τη φάση? Ναι, γιατί έχει βάλει τα δύο χέρια ο Λεσόρ, μήπως χρειάζεται αναβάθμιση. Ματίας Λεσόρ με τρίτο προσωπικό φάουλ σε κάθε περίπτωση. 5-53 για το τέλος του αγώνα. Ολυμπιακός 50, Παναθηναϊκός 52. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Πάμε και λίγο στο Λεωνίδα Μενεγάκη που ζητάει το λόγο. Στο μεταξύ ο team manager του Παναθηναϊκού Σάβα Σαρώνη πλησίασε προς την γραμματεία και τον κομισάριο. Δεν σε ακούω, Λεωνίδα. Ακούγομαι τώρα. Τώρα ναι. Στο μεταξύ ο team manager του Παναθηναϊκού Σάβα Σαρώνη, κάτι που κάνει και τώρα, πλησίασε προς τους διαιτητές και τη γραμματεία και ζήτησε να εξετάσουν τις στοχεύσεις πάνω στον Κώστα Σλούκα, ειδικότερα με λέιζερ. Απλό φάουλ. Απλό φάουλ. Μετά την επαναπρόβολη της φάσης για τους γεϊτές και επαναφορά του Ολυμπιακού από την πλάγια γραμμή. 5-53 για το τέλος. Ο Κάναν παίρνει την επαναφορά. 50-52 το σκορ. Κάναν. Πίτερς στο close out. Πίτερς όλη τη διαδρομή τον σταματάει εντυπωσιακά καθαρά ψηλά ο Μίτογλου. Γκραντ στον ευνηδιασμό. Πέρασε την άμυνα. Σκοράρει. 50-54. Μεγάλη φάση στην άμυνα αυτή τη φορά από τον Ντίνο Μίτογλου που έχει 14 πόντους. Έχει 2 μπλοκ και 8 rebound. Williams Goss. Η περιστροφική κίνηση. Λαρετζάκης για 3. Αστόχησε. Μαζεύει ο Μίτογλου. 9 τα rebound του Μίτογλου. 50-54. Σλούκας. Τρίπλα δισταγμού και φτάνει μέχρι το lay-up. 50-56 το μεγαλύτερο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. 5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Ολυμπιακός ψάχνει σκορ. Ο Κάναν μπερδεύεται. Διορθώνει ο ίδιος. Williams Goss κόβεται από τον Μίτογλου. Άλλο ένα μπλοκ από τον Μίτογλου. 6 συνολικά τα μπλοκ του Παναθηναϊκού. Εδώ ο πολυτιμότερος παίκτη του αγώνα. Νωρίτερα σταμάτησε τον Πίτερς. Time out υπάρχει στο μεταξύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την επαναφορά για 5 δευτερόλεπτα. Επαγγελματικά Opel Combo Vivaro Movano. Τώρα με 300 ευρώ το μήνα. 4 χρόνια δωρεάν σέρβις. 5 χρόνια εγγύηση. Και 6.000 ευρώ μπόνους αγοράς μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Τι κάνει το Πάμε Στοίχημα τόσο δυνατό? Οι ομάδες του. Γιατί τώρα προσφέρουμε το καλύτερο cash out που έγινε ποτέ στα καταστήματα OPAP με Auto και Partial Cash Out. Τι είμαστε στο Πάμε Στοίχημα? Περισσότερες από 3.000 ομάδες με μία κοινή αγάπη. Πάμε Στοίχημα. Εδώ παίζουμε. Επιστρέψαμε και πάμε απευθείας στο Λεωνίδα Μενεγάκη, αλλά έχει βγάλει τα ακουστικά του. Δεν μπορεί να μας ακούσει. Και στον Κώστα Καλβατσιώτη, αφού ολοκλήρωσε πρώτα
τις οδηγίες του Γιώργος Μπαρτζόκας. Ηρεμήστε για άλλη μια φορά, είπε στους παίκτες, και έδειξε ένα σύστημα. Ήταν η πρώτη φορά που έδειξε σύστημα με κίνηση χωρίς την μπάλα από το Λαρετζάκι αλλά και από τον Πίτερς για να την υποδεχτούν κοντά στο καλάθι. Δεν θέλει βιαστικές επιλογές τριών πόντων σε πρώτη φάση. 14 πόντοι, 9 rebound, 4 κοψίματα από το Μίτογλου. Θα δούμε την επαναφορά του Ολυμπιακού και μετά στο Λεωνίδα Μενεγάκη. Πίτερς εκτελεί για 3 και παίρνει φάουλ προσγείωσης από το Μίτογλου που πήγε για ένα ακόμη μπλοκ εδώ. Και είναι 3 βολές. Λεωνίδα Μενεγάκη, σε ακούμε. Συζήτησε λίγο με τους διαιτητές ο Αταμάν την τελευταία φάση και το κόψιμο του Μίτογλου. Τους παρότρινε να δουν το instant replay. Έκανε όμως τη χαρακτηριστική κίνηση με το παραλληλόγραμμο που παραπέμπει σε challenge όταν τον ρώτησε ο Προυσανίδης αν θέλει αυτό να κάνει. Αυτό ήθελα challenge. Να σε ρωτήσω νωρίτερα που είχες βγάλει τα ακουστικά σου. Δεν έκανε challenge τελικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ναι, έκανε την κίνηση. Όταν τον ρώτησαν όμως αν το υποβάλει επίσημα, τελικά το πήρε πίσω. Δεν το έκανε το challenge. Τώρα ήταν για 2 το σούτ, όπως είδα στο replay. Δεν ήταν για 3, συνεπώς οι βολές είναι 2. Έχασε την πρώτη ο Πίτερς. 50-56 ολοκλήρωση, σε παρακαλώ. Από εκεί και πέρα ζήτησε να επιμείνουν σε αυτή την πάρα πολύ καλή άμυνα που βλέπουμε στο τελευταίο, στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τα μισά της τρίτης περίοδου από τον Παναθηναϊκό, και παρατηρήσει το Λεσόρ να κινείται πιο γρήγορα στο pick and roll, να κόβει στη ρακέτα πιο γρήγορα για να πάρει μπάλες. Σλούκας πίσω από το screen, δοκιμάζει σου 3 πόντων κοντό, μακρινό rebound του Κάναν. Τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου, θα δώσει στον Williams Goss. Αυτός για τον Φαλ, που παίζει με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Πάσα έξω, ο Κάναν σε σου 3 πόντων, είναι άστοχος στη γωνία. Τελικά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Χουάντσο έβαλε το χέρι του, αλλά η μπάλα έσκασε εκτός αγωνιστικών ορίων. Ο Πίτερς αποσύρεται στη θέση του ο Παπα-Νικολάου. Αυτός θα πάει στο 4, χαμηλώνει κι άλλο το σχήμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει 9 βολές, 4-13, 5-6 βολές του Παναθηναϊκού. Williams Goss στην επαναφορά για τον Φαλ, θα ξαναπάρει την μπάλα. Με το Χουάντσο κοντά του. Αλλάζει πλευρά, Παπα-Νικολάου με το Μίτογλου. Παπα-Νικολάου παίρνει screen από τον Μουσταφά Φαλ και τελειώνει εύκολα με λέει 52-56. Εδώ κόλλησε η άμυνα του Παναθηναϊκού στο screen του Φαλ. Ολυμπιακός μειώνει στους 4. Τζέριαν Γκραντ. 4 λεπτά ακόμη. Τζέριαν Γκραντ στη γωνία. Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ σε σου 3 πόντων. Αστοχή. Ο Κάναν θα κατεβάσει την μπάλα. Για τον Παπα-Νικολάου. Κάναν με το Σλούκα να του δίνει τη μία πλευρά. Περνάει ο Κάναν. Σκαστή πάσα. Φαλ. Χαμηλά. Williams Goss. Κερδίζει φάουλ για βολές. 52-56, 3,5 λεπτά ακόμα. Στις λεπτομέρειες θα κριθεί το μεγάλο ντέρμπι. Time out υπάρχει στο μεταξύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αυτή δεν είναι η διαφήμιση για το πόσο γρήγορο είναι το τυπνό κινητής της Κοσμοτέ. Είναι μια διαφήμιση για το... Λίζινγκ από άλλο πλανήτη. Με 0% προκαταβολή και χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Μπες τώρα στο leasingplanet.gr. Με ακόμα πιο πλούσια εμπειρία live streaming και στους αγώνες μπάσκετ, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Στο στάδιο της Κεφυλίας 6-21 τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 7-29 για τον Παναθηναϊκό. 43 rebound για τον Ολυμπιακό, 37 για τον Παναθηναϊκό, αλλά τη διαφορά την κάνει ο Μίτογλου με 14 πόντους, 9 rebound, 3 κερδισμένα φάουλ και 4 μπλοκ. Έχει και ένα κλέψιμο. Στον Κώστα Χαλβατσιώτη πάμε. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να παίξουμε άμυνα, εντάξει, για την επίθεση, με κυκλοφορία, κίνηση στην baseline για να βρεθεί παίκτης ελεύθερος στην επίθεση, αλλά στην άμυνα πολύ προσοχή, πρέπει να πάρουμε όλα τα rebound, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και στο Λεωνίδα Μενεγάκη, ενώ θα εκτελέσει βολές ο Williams Goss. Να μην χάσουμε τη συγκέντρωσή μας στην άμυνα, αλλαγή ακολουθώντας το χαμηλό σχήμα του Μπαρτζόκα με τον Γκριγκόνης να παίρνει τη θέση του Λεσόρ, ο οποίος συμπλήρωσε ούτως ή άλλως 4 φάουλ
και είναι σε επικίνδυνο σημείο. Από εκεί και πέρα για την επίθεση έδειξε ένα σχήμα που ο Μίτογλου θα κινηθεί στην περίμετρο μετά το πικ, αλλά και ο Ερναγκόμεθ και όπου υπάρχει το ελεύθερο σουτ θα γίνει. 4-14 βολές για τον Ολυμπιακό, 10 χαμένες, 4-15 τώρα 11 χαμένες. 0-2 σε αυτό το σημείο, 3,5 λεπτά πριν το τέλος από τον καλύτερο παίκτη του στην επίθεση, τον Williams Goss. Και 52-56 ο Παναθηναϊκός με τον Σλούκα, τον Μίτογλου και τώρα τον Grant. Grant με το φαλ, Μίτογλου με τον Williams Goss. Αλλάζει πλευρά, Γκριγκόνη στο close out, ο Λιθουανός. Τελειώνει άτσαλα τη φάση, δεν μπορεί με το follow ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, θα τα καταφέρει όμως ο Μίτογλου που ακολούθησε τη φάση. Για το 52-58, αναμφίβολα μέχρι στιγμής, ο άνθρωπος του αγώνα έχει 10 rebound και 16 πόντους. Τίνος Μίτογλου, συν 6 για τον Παναθηναϊκό. Κάναν, Λαρετζάκης. Κλέβει ο Σλούκας, διορθώνει ο Λαρετζάκης, Κάναν από την baseline, πέρασε την άμυνα, καλάθι και φάουλ, ο Μίτογλου εδώ, απρόσεκτος, δίνει το maximum στον Αϊζέια Κάναν, που βάζει ένα πολύ κρίσιμο από ψυχολογικής πλευράς καλάθι για τον Ολυμπιακό την ώρα που ο Παναθηναϊκός ήταν στο σύν 6. Νωρίτερα ο Γκριγκόνης δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε ο Χουάντσο, τα κατάφερε όμως με επιθετικό rebound και καλάθι ο Μίτογλου. Ο Λαρετζάκης αποσύρεται, ο Γκόκαπ στο παιχνίδι, συνεχίζει με τα 3 γκάρ και τον Παπα-Νικολάου στο 4 Ολυμπιακός. Ο Φαλ μένει στη θέση του σέντερ, ο Λεσόρ με τον Μίτογλου, δίδυμο ψηλών για τον Παναθηναϊκό και ο Χουάντσο περισσότερα λεπτά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Στο 3 σήμερα βγαίνει το σχήμα, Γκραντ και Σλούκας οι άλλοι 2. 2-40 για το τέλος, κάνει αναστοχή, ο ίδιος όμως θα πάρει το rebound μετά τη βοήθεια και του Παπα-Νικολάου. Τυχερός εδώ ο Κάναν μετά την αστοχία του. 4-16 οι βολές για τον Ολυμπιακό. Έχει χάσει 12 ολόκληρες βολές σε μάτς 4 πόντων. Γκόκαπ προσποιείται, εκτελεί, είναι άστοχος. Rebound του Γκραντ. 54-58. Ο Παναθηναϊκός πάει σε επίθεση 24 δευτερολέπτων. Ο Γκραντ επιταχύνει, Λεσόρ. Απέφυγε τα βήματα, δίνει στο Σλούκα. Αυτός θα πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Ο Μίτογλου προσποιείται. Ο Παπα-Νικολάου του κλέβει την μπάλα. Και εδώ ο Μίτογλου θα προλάβει με ταμπλό. Θα σκοράρει για να φτάσει τους 18 πόντους και να διαμορφώσει το 54-60. Ακριβώς με τη λήξη του χρόνου. 18 πόντους, 10 rebound ο Μίτογλου. Παπα-Νικολάου. Williams Goss. Προστατεύει την μπάλα. Περνάει. Κόβεται ψηλά από το Χουάντσο Ερναγκόμεθ. 1-45 για το τέλος, ο Παναθηναϊκός στο συν 6 και έχει και την κατοχή. Γκραντ. Σκριν του Λεσόρ. Γκραντ με το φαλ. Γκραντ ανάποδο λέει άστοχο. Λεσόρ για το επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. Ο Παναθηναϊκός στο συν 8 και μία συμπληρωματική βολή για το Ματίας Λεσόρ που πήρε εδώ το επιθετικό rebound. Ξανά η φάση, περνάει κάτω από το σώμα του φάουλ ο Τζέριαν Γκραντ, αστοχή με το lay-up, αλλά έρχεται ο Λεσέορ για να πάρει το επιθετικό rebound, να σκοράρει και να κερδίσει και το φάουλ. Time out υπάρχει στο μεταξύ, διακόπτουμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Με ακόμα πιο πλούσια εμπειρία live streaming και στους αγώνες μπάσκετ, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Υπάρχουν αυτοκίνητα που ταιριάζουν στη ζωή σου και ένα που θα αλλάξει τη ζωή σου. Απόκτησε τώρα το συναρπαστικό Tiguan με 28.900 ευρώ ή επιτόκιο 3,9%. Leasing από άλλο πλανήτη, με 0% προκαταβολή και χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Μπες τώρα στο leasingplanet.gr. Τα 4-62, 1 λεπτό και 26 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός μετά το time out έχει και συμπληρωματική βολή με το Ματίας Λεσόρ. 18 πόντους ο Μίτογλου, 10 rebound, 4 block. 11 ο Kyle Guy για τον Παναθηναϊκό, 10 ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ.
Ο Λεσόρ έχει 8 και θα εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή. Για τον Ολυμπιακό 14 ο Williams Goss, 11 ο Κάναν, κανένας άλλος με διψήφαρο αριθμό πόντων. Κώστας Χαλβατσιώτης. Δίνουμε τη μάχη μέχρι το τέλος. Δεν σταματάμε. Μπείτε μέσα, παλέψτε το. Αυτά ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν μίλησε για συστήματα. Ο Λεσόρ έχασε την βολή. Γρήγορα, Λεωνίδα. Αλλαγές στην άμυνα να μην δεχτούμε τρίποντο. Προσοχή στον Κάναν. Έχει προβάδισμα 8 πόντων ο Παναθηναϊκός. Williams Goss. Παπα-Νικολάου θα πάρει το τρίποντο από τις 45 μοίρες. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Λεσόρ. Σλούκας. Φάουλ από τον Williams Goss. Το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Τελευταίο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την τύχη του αγώνα στα χέρια του. Είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη. Γκραντ πιέζει. Ο Κάναν θα κάνει το φάουλ. Βολές για τον Παναθηναϊκό. Τζέριαν Γκραντ στη γραμμή. Ο Γκραντ είναι εύστοχος. 54-63. Και ο Γκραντ έκανε σπουδαία δουλειά σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Φτάνει τους 7. Μπορεί να αστόχησε στα τρίποντα, 0-4, αλλά έχει και 4 rebound. Έχει 3 κερδισμένα φάουλ, έχει 3 assist. 54-64 και αυτό είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Τελευταία δευτερόλεπτα, τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα φύγει με μια πολύ μεγάλη νίκη από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Γκώστας στο χ, ο Γκραντ σε ένα ακόμη rebound. Το πέμπτο προσωπικό του. Θα περάσει και το κέντρο. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει φάουλ. 54-64. Ο Μίτογλου, που είναι ο άνθρωπος του αγώνα, θα αστοχίσει. Ο Κάναν θα πάρει το rebound. Ο Γουόκαπ θα δώσει τον Παπα-Νικολάου. Αυτός θα προσποιηθεί, αλλά θα εμφανιστεί ο Γκραντ για να του κλέψει την μπάλα. Σλούκας, 9 δευτερόλεπτα, σκαστή πάσα. Μίτογλου μέχρι το lay-up. Ο Μίτογλου στους 20 πόντους, έχει και 10 rebound. Και έτσι θα τελειώσει το match. Με τον Ολυμπιακό και τον Νάιτζελ Williams Goss να πασάρει στον Κάναν για το τελευταίο σουτ άστοχο τριών πόντων με σκορ 54-66 και μια μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τέταρτη αγωνιστική της Τίχημαν Basket League. Ήταν η τρίτη φετινή αναμέτρηση των δύο ομάδων. Στις δύο προηγούμενες γενικής Ολυμπιακός, σήμερα παίρνει τη νίκη ο Παναθηναϊκός με 54-66 και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της Τίχημαν Basket League. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και ερχόμαστε για τη συνέντευξη των προπονητών. Θέλω να βλέπω μπάσκετ ολοκλήρη της γης. Και στους αγώνες μπάσκετ, αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχει στη Novibet. Με ακόμα πιο πλούσια και διαδραστική live streaming εμπειρία, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Novibet. Τώρα, μοιράσου την απόλαυση. Νέα διόρροπη double pizza chicken tortilla mozzarella με χειροποίητη ζύμη al forno. Κάτω, φιλέτο κοτόπουλο, τσέντα, μανιτάρια και παλωτήρι και μπέικον. Πάνω, νόστιμη τορτίγια και πληθωρική μοτσαρέλα φυσικής ορίμανσης. Νέα double pizza chicken και δύο αναψυκτικά 330 ml, 10.90. Pizza Fan. Γιατί έχω ΔΕΗ. Γιατί ασχολούμαι με το χόμπι μου. Όχι με συμβόλαια και διαδικασίες. Γιατί παράγω τη δική μου ενέργεια. Γιατί με επιβραβεύει συνεχώς με προνόμια και προσφορές.
Και βασικά, γιατί νιώθω καλά με τη ΔΕΗ. Νιώθεις καλύτερα όταν ξέρεις πως έχεις όλα όσα χρειάζεσαι από αυτόν που εμπιστεύεσαι. Σε πάνω από 60 χώρες, στα πιο σημαντικά έργα και το σπίτι σας, μία είναι η λύση. Υπερδέσμο, το παγκόσμιο υπερστεγανοτικό. Hey, φίλε, τσέκαρε το Axe Epic Fresh. Ακαταμάχητο άρωμα γεμάτο φρεσκάδα κάθε στιγμή. Χωρίς Vodafone TV δεν παίζει. Γιατί μόνο εδώ έχεις τη μεγαλύτερη λίστα πολυβραβευμένων σειρών όπως The Bear, House of the Dragon, Succession και πολλές ακόμα. Warner Bros, Disney Plus, HBO και Viaplay μαζί μόνο στο Vodafone TV. Απόκτησέ το με 9,90 το μήνα σε ένα κατάστημα Vodafone. Κάνει το πάμε στοίχημα τόσο ξεχωριστό. Οι ομάδες που παίζουν παραδοσιακά και αυτές που έχουν βάλει την τεχνολογία στο παιχνίδι τους. Γιατί τι είμαστε στο πάμε στοίχημα? Περισσότερες από 3.000 ομάδες με μία κοινή αγάπη. Πάμε στοίχημα. Εδώ παίζουμε. Για φίλους, συγγενείς, μαστόρια, βαπόρια, νοσοκομεία, φαρμακεία, ξενοδοχεία, πανδοχεία, ανθοπολία, θέατρα, σινεμά, μπουζούκια, κουτούκια. 11, 8, 80, 80. Επιλέγω Μαλτέζος. Η Opel παρουσιάζει τα νέα επαγγελματικά της μοντέλα. Combo, Vivaro, Movano. Τα γερμανικά πολυεργαλεία για κάθε επαγγελματία. Τώρα με 300 ευρώ το μήνα, 4 χρόνια δωρεάν σέρβις, 5 χρόνια εγγύηση και 6.000 ευρώ μπόνους αγοράς μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Epic πράγματα συμβαίνουν την Black Friday. Όλοι τρέχουν να προλάβουν τα hot κομμάτια της σεζόν. Εγώ όμως ξέρω ότι τα πιο hot κομμάτια κοτόπουλο με περιμένουν σε ένα hot bucket. Γιατί εγώ έχω KFC επικές λιγούρες. Η ώρα Ελλάδος άλλαξε. Καλέστε τώρα 14 8 14. Νέα BMW iX1. Τώρα δική σου με 39.400 ευρώ. Με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης και εγγύηση τιμής BMW. Συμφώνησες να μπει με το γλυκό στο αυτοκίνητο. Δεν ήταν και καλύτερη απόφαση? Ευτυχώς η απόφασή σου να επιλέξεις Hertz Leasing ήταν, γιατί διαμόρφωσες online την προσφορά στα μέτρα σου. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση. Στο Stock Center της Velmar, το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θα πάρετε είναι το νέο αυτοκίνητο που θα χωρέσει όλες τις προσωπικές σας στιγμές. Γι' αυτό διασφαλίζουμε το νέο μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο με 5 χρόνια εγγύηση. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Με την Oral-B iO απολαμβάνω στο σπίτι την αίσθηση επαγγελματικού καθαρισμού που έχω μετά τον οδοντίατρο. Η επαναστατική iO τεχνολογία με μικροδονήσεις αφαιρεί έως και 100% περισσότερη βακτηριακή πλάκα σε σχέση με μία απλή οδοντόβουρτσα. Μη συμβιβάζεσαι με κάτι λιγότερο. Διάλεξε την Oral-B iO. Δοκίμασε τη τώρα και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, τα χρήματά σου πίσω. Στο στάδιο της Κεφαλής και περιμένω από τους συναδέλφους να μου πούν αν έχουν έτοιμες τις συνεντεύξεις με τους προπονητές. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 12-11, 19-17, 12-17, 11-21 τα επιμένω σκόρ ανά δεκάλεπτο και 54-66 πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Πάμε για να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Coach, το είπατε στο ημίχρονο, τελικά η βελτίωση στην επίθεση δεν ήρθε και νομίζω στήχησε, έτσι. Δεν είναι μόνο η επίθεση, γενικά είχαμε πάρα πολλούς παίκτες έξω από το πνεύμα του παιχνιδιού. Δυστυχώς. Στρεσαριστήκαμε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος τόσο πολύ. Αποτυπώθηκε αυτό ότι είχαμε 4-16 βολές μέσα στο γήπεδό μας. Πολλά δίποντα και όσο δεν βάλαμε στην επίθεση, ξέρετε, βολές, εύκολα καλάθια, ανοιχτά σουτ, μαχωθήκαμε περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτοπεποίθηση και πήρε αρκετές προσωπικές μάχες στο τέλος. Ήταν πιο σκληρός σε φάσεις που εμείς έπρεπε να είμαστε. Και κέρδισε τελικά δικιά συγχαρητήρια. Προφανώς είναι ένα μάθημα το οποίο έχουμε να μάθουμε πολλά. Σας άκουγα, τους λέγατε ήρεμα, μην βιάζετε. Υπήρχε βιασύνη να πάρει αποτέλεσμα Ολυμπιακός σήμερα? Δηλαδή έβγαινε κάτι τέτοιο, αντιληφθήκατε? Όταν το ακούσατε και το έλεγα, προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι... Ναι, εντάξει. Απλά το λέω για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Άρα, θέλαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε. Παίξαμε διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που συνηθίζουμε.
Και αυτό δεν είναι το αγαπημένο μας στυλ, δεν είναι αυτό που είμαστε απογοητευτικοί. Ξέρω ότι είστε ο μόνος που δεν θα ψάξετε δικαιολογίες. Όλοι μείνανε στις απουσίες του Παναθηναϊκού πριν από τον ντέρμπι. Λέγανε λείπει από τον Παναθηναϊκό κάποιος παίκτης ή κάποιοι παίκτες. Έλειπαν και από τον Ολυμπιακό όμως δύο μονάδες που είναι βασικές, έτσι. Τι θέλετε να σας πω, επειδή δεν στέκομαι, δεν θα σταθώ και τώρα. Οι παίκτες που είχαμε μέσα στο γήπεδο δεν είναι πολύ ικανοί, το έχουν αποδείξει τόσες φορές. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα. Αλλά στο μπάσκετ έτσι είναι. Πιεστήκαμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Σίγουρα θα επιστρέψουμε πιο δυνατή. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του Ολυμπιακού και τώρα μπορούμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Okay. Coach, before the game you asked for the revenge because they won in your home court and now you won in their home court. Are you satisfied for sure? Yes, the guys put great hustle. It's very emotional. I had very bad. I didn't sleep yesterday night. I had one very bad night. Now I am happy. So not for the game, for another situations. The guys show that we are a team that we fight. We didn't play good basketball. Olympiacos tonight, extremely they play very bad, so they miss a lot of free throws. It was very strange. It was strange that we lost in EuroLeague when we controlled the game. We lost the game in overtime. But tonight, so even we didn't play well, with we made a great defense. We made a great strategy. Also, guys make a great aggressivity in defense. And we found a way to win the game. We use sometimes some strategical. We keep Dinos Mitol on the five. We have 2 3-point shot. We have chance to break the game. So also tactically, I think that we made a good game. So a good victory. Now we get advantage in the league. Μας είπε ο coach Αταμάν ότι είναι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί οι παίκτες του κατάφεραν να παλέψουν. Βγήκαν και έδειξαν χαρακτήρα. Είχε περάσει ο ίδιος και η ομάδα κάποιες άσχημες στιγμές στο παρελθόν, τις δύο ήττες προφανώς, αλλά σήμερα έδειξαν ποιοι είναι. Δεν είναι τόσο ευχαριστημένος για την νίκη όσο για αυτό που σας είπα ότι βγήκαν έξω και πάλεψαν. Χρησιμοποίησαν κάποια τρίκ. Προσπάθησαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα με την άμυνα, να δείξουν κάποια πράγματα και κατάφεραν, παρότι η επίθεσή τους δεν ήταν τόσο καλή, να τα καταφέρουν. Ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να ελέγξει το παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, αλλά τελικά το έχασε στο τέλος. Σήμερα απόψε, χωρίς να παίξει σπουδαίο μπάσκετ, κάτι που επίσης δεν έκανε ο Ολυμπιακός, να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, να πάρει αυτή την μεγάλη νίκη στην έδρα του αντιπάλου. Coach, for sure it was a key, there was a key role from your defense, especially in the second half. Τον ρωτάμε για την άμυνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που έπαιξε κατά τη γνώμη μας καθοριστικό ρόλο. Yes, tonight we played different. We use a lot of tactical defense. So especially on the last part of the game, we played with three bigs. So sometimes we play with only one big, with Mitolu. On the five, we give them problem to on the mismatch to Garden with foul to Mitolu in offense. But defensively, we use also Aran Gomez on the three positions to against the point guard, and then we use switch over there. So we didn't let them to find easy to their inside attack. It was the key because they are very good on the attack to inside. And so we keep the rebounds. It was the key for us. We use different. We play. Actually, I don't like to use too many tacticals, but tonight we use some more tacticals, and the guys answer very well. Thank you very much. Μας είπε ότι συνήθως δεν είναι ένας προπονητής που χρησιμοποιεί πολλές τακτικές, αλλά σήμερα το έκανε αυτό για να φύγει ο Παναθηναϊκός νικητής από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρησιμοποίησε αρκετά σχήματα και με τον Ερνάν Γκόμεθ στη θέση 5, εκεί που έπαιξε με αρκετά τρίκ για να καταφέρει να κλείσει τους χώρους, να μην αφήσει στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να έχει παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, εκεί όπου είναι πάρα πολύ δυνατός και με το passing game που χρησιμοποιεί. Αυτό λοιπόν ήταν και το κλειδί της νίκης, σύμφωνα με τον coach Αταμάν, για την επιτυχία του απόψε στο ΣΕΦ.
Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις και των δύο προπονητών. Συνοψίζουμε και ολοκληρώνουμε περισσότερο ρεπορτάζ στην εκπομπή Τζάμπολ που ακολουθεί. Αφού πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ καθαρή και δίκαιη νίκη με σκορ 54-66 εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία στη Στοίχημαν Μπάσκετ Λιγκ. Γιατί σήμερα είχε καλύτερη στρατηγική, έπαιξε σπουδαία άμυνα. Κυρίως όμως έκανε δύο καθοριστικά τρίκ μέσα στο μάτς. Στο κρίσιμο σημείο έπαιξε με το Μίτογλου στο 5 που έβγαινε μακριά, τραβούσε τον ψηλό του Ολυμπιακού έξω και έβαλε μεγάλα σου τριών πόντων και ασφαλώς χρησιμοποίησε περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανένας τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ σε θέση 3. Αυτές οι δύο κινήσεις σε συνδυασμό, επαναλαμβάνω, με τη σπουδαία άμυνα του Παναθηναϊκού έφεραν το μεγάλο διπλό των Πρασίνων που οδηγούν πλέον την κούρσα του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες ασφαλώς και θα βρεθούν πολλές φορές μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, τουλάχιστον 10, maximum 17 φορές σε όλες τις διοργανώσεις. Από τον Βαγγέλη Ιωάννου που ήταν στην περιγραφή, τον Κώστα Χαλβατσιώτη και τον Λεωνίδα Μενεγάκη που ήταν στο ρεπορτάζ, τον Μανώλη Παπανικήτα που ήταν στη σκηνοθεσία και όλους όσοι συνεργάστηκαν πίσω από τις κάμερες και τα μικρόφωνα για να έχετε καλό ήχο και καλή εικόνα στην τηλεόρασή σας. Καλό βράδυ. Επαναλαμβάνω, περισσότερο ρεπορτάζ στην εκπομπή Τζάμπολ που αρχίζει σε πολύ, πολύ λίγο.